Γεια χαρά μαγκές. Καλησπέρα. Το μήνυμα το πήρατε. Ο λαός του Ολυμπιακού, αν και μέσα σε δύο μέρες από Σαββάτο μέχρι σήμερα Δευτέρα ήταν 3-4 χιλιάδες περίπου από ό,τι μας λένε, διαμαρτυρήθηκε στις σκοφαντίες του συγκεκριμένου σταθμού και τα μηνύματα που θέλει να περάσει, που τα έχει περάσει βέβαια, γι' αυτό και έγινε ό,τι έγινε. Ο κόσμος του Ολυμπιακού. Εις βάρος του Προέδρου του Ολυμπιακού. Κάγει ο κόσμος του Ολυμπιακού, είπε όχι στη λάσπη. Όχι στη λάσπη. Και δεν θα ανεχτούμε πλέον άλλη λάσπη και άλλη στοχοποίηση. Συγκεκριμένα πράγματα. Συγχαρητήρια για την ειρηνική διαδήλωση αυτή. Αλίμονο, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει και κάτι διαφορετικό. Μα δεν θέλαμε εμείς. Έτσι. Από εκεί πέρα ο κόσμος μπορούσε να ήταν πολύ περισσότερο στάκι, αλλά υπάρχουν παράπονα. Είχαν απομειστεί οι δρόμοι. Μόνο από το Καραϊσκάκι υπήρχε πρόσβαση. Και πολλοί κόσμος που ήθελε να έρθει είχε εγκλωβιστεί μέσα στα αυτοκίνητά του και δεν μπορούσε να έρθει. Εντάξει. Μια χαρά ήταν η παρουσία. Καλή ήταν. Αυτό που θέλαμε να καταφέρουμε, πιστεύουμε ότι το καταφέραμε. Να καταλάβει ο κόσμος ότι. Να καταλάβουν κυρίως αυτοί που πρέπει ότι δεν ανεχόμαστε άλλη λάσπη. Έχει κουράσει αυτό το πράγμα πλέον. Όχι άλλη λάσπη, όχι άλλη μιζέρια, όχι άλλη στοχοποίηση. Και χωρίς στοιχεία. Όλα αυτά χωρίς στοιχεία. Ο Θου Βου και ο Νου Μου και τρέχα γύρευε. Σε εκπομπές του κ. Δεν γίνεται να απαξιώνονται σε εκπομπές γενικότερα. Δεν είναι γενικότερα. Όλα, το συγκεκριμένο που πήγαμε δεν και αυτή η εκπομπή τα λέει αυτά. Είδαμε και μια πρεμούρα ότι κάποιων δημοσιογράφων που ξέρουμε τα που πρόσκειται να... Γιατί τόσο πρεμούρα να δείξετε ότι δεν είναι ποδοσφαιρικό το θέμα και ίσως είναι άλλο. Τι άλλο. Γιατί. Εμείς λέμε ότι ίσως είναι όλα. Εσείς πώς και έτσι και λέτε δεν είναι ποδοσφαιρικό. Ίσως επειδή θίγονται συμφέροντα ή θίγονται ηθικοί αυτούργοι που τυχαίνει να είναι και φίλοι σας. Ή τυχόν οι φερόμενοι. Πείτε το όπως θέλετε. Τόσο πρεμούρα. Γιατί τόσο πρεμούρα. Αφήστε, υπάρχουν υπηρεσίες, όπως είναι η αστυνομία, να το διαλευκάνει. Να δει από πού είναι και από πού προέρχονται. Πάντως, μια και λέμε τώρα και για τα μέτρα εκεί στο τηλεοπτικό σταθμό του Sky, υπερβολικά, ούτε την Αμερικάνικη πρεσβεία δεν φιλάνε έτσι. Εμείς πήγαμε τώρα 3-4 χιλιάδες κόσμους να πούμε όχι σε αυτά που κάνετε και λέτε. Τη Βουλή δεν τη φυλάνε τόσοι και να διώχνουν και τον κόσμο, μην πάτε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Καταλάβατε και μέσα στον Πειραιά. Καλό θα είναι να πάρετε το σταθμό σας να φύγετε από εκεί, να ησυχάσουν. Πάρετε το σταθμό και φύγετε. Πήγαινε αλλού. Παρ' όλα αυτά, Τάκη, παρ' όλες τις δυσκολίες που είχε ως προς την πρόσβαση ο κόσμος, στάθηκε στο ύψος του. Ναι. Έτσι. Και όλα αυτά γιατί υπήρχε περιφρούρηση από τη θύρα 7. Έτσι, να το πούμε αυτό. Ήταν καταρχήν. Να πούμε ότι ήταν σύσσωμοι και, και η ΠΕΦΟ και το Συμβούλιο το, και οι Βετεράνοι και απλός κόσμος του Ολυμπιακού διάφορος όλων των ηλικιών. Σίγουρα υπάρχει. Και αυτό ήταν μια αρχή, Άκη. Μια αρχή. Είναι ευαισθητοποιημένο το κόσμος, φαίνεται και ότι. Μπορεί να είναι 10.000 την επόμενη φορά, μπορεί να είναι 15.000. Έλα, μεγάλη χαρά, σιγά μου μάμου, 15.000. Εντάξει, αν άμα συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό που λένε και τη λάσπη που πετάνε και ό,τι πιο πάρει ο χάρος. Δεν γίνεται, ρε Τάκη, να συνεχίσουμε. Αγανακτεί ο κόσμος. Αγανακτεί. Δηλαδή, προσέχετε τι λέτε. Κοιτάξτε να δείτε. Αν υπάρχουν στοιχεία, πηγαίνετε στον εισαγγελέα. Εδώ, ο Τάκης έκανε αυτό. Όχι, ο του νου και ο καπακού. Άστε ρε αυτά, ρε. Αυτά είναι για να έχουμε να λέμε, ρε Τάκη. Αυτή είναι η λάσπη, Τάκη. Να δικαιολογούμε την ύπαρξή μας στα πρόβατά μας που μας ακολουθούν και. Στους δαρμένους που αντιδρούν. Έτσι, γιατί υπάρχουν και όχι αυτοί, αυτοί είναι οι περισσότεροι. Σου λέει, πού πάμε, ρε, τώρα μόνο με κανάλια και τέτοια, πάρουμε και κανένα παίχτη.
Α, ναι, μια και αναφέρθηκε σε αυτό, να πούμε ότι πάτε και αγοράζετε ραδιοφωνικούς σταθμούς, πάρτε κανένα παίχτη να έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, τι τα χαλάτε τα λεφτά αυτά που δεν έχετε και παίρνετε το οποιοδήποτε ραδιοφωνικό σταθμό. Λες και θα σας ακούσει κανείς τώρα. Όχι, δεν τα δουλεύουν στην προπαγάνδα. Εδώ, στην προπαγάνδα ακόμα, ρετάκι μου, εδώ και ακόμα... Εντάξει, θα φέρουμε και από κόμματα. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε, να το ξέρετε, ναι, δηλαδή. Ναι. Κάτω θα αναδεικνύουμε κάποια σχόλια κάποιων Ολυμπιακών, που δεν, δίθεν σε εισαγωγικά Ολυμπιακών, που δεν τολμάνε να βγουν μπροστινή, να ισχύει. Δηλαδή, κρύβονται πίσω από το πληκτρολόγιο, γράφουν κάτι το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να τους απαντήσει κανείς. Είναι το μέσο από μόνο του. Αυτή η δουλειά θα γίνεται από εδώ πέρα. Δηλαδή, ήδη ακόμα για τη σημερινή συγκέντρωση λέγανε ποιοι είναι αυτοί, κάποιοι πονηροί. Όχι, ναι. Ποιος είσαι εσύ, ρε μάγκα. Ποιος εσύ, βέβαια. Ποιος είσαι εσύ, ρε μάγκα. Ρε, ποιος είσαι εσύ. Άμα δεν σας αρέσει αυτό, πει, δεν είναι. Όχι. Λέει, αν είστε τόσο Ολυμπιακοί. Ρε, να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Λένε ποιοι είναι αυτοί που, γιατί εκπροσωπούν, μήπως εκπροσωπούν τον κόσμο. Μετά λουφάξανε την άλλη μέρα όταν έβγαλε και η ΠΕΦΟ και οι βετεράνοι. Δεν γράφανε κάτι τέτοια. Αλλά πες μας, ρε μαγκά, εμείς τίποτα, δεν εκπροσωπούμε κανένα, τους εαυτούς μας εκπροσωπούμε και όποιος πήγε εκεί πέρα τον εαυτό του εκπροσώπησε και, ήθελε να εκφράσει και την αγωνία του. Εσύ τι ζωή τραβάς. Δηλαδή πώς θα βλέπεις όλα αγγελικά, ναι, πλασμένα. Τι γίνεται, δηλαδή υπάρχει αντιμετώπιση η ίδια. Και το είδατε, αυτή τη σημερινή συγκέντρωση που πήγαμε και στο Sky, είδατε τι ειρηνικά ο κόσμος και η θύρα 7 δηλαδή, όχι, έτσι, η θύρα 7 αντιμετώπισε όλη αυτή την προπαγάνδα εις βάρος του Πρόεδρου του Ολυμπιακού. Είσαι καλά, τι να κάνουμε. Ειρηνική ήταν όλη αυτή η συγκέντρωση. Αυτό θέλανε, ρετάκι μου, αυτή, να βάλουμε βούτυρο στο ψωμί του. Να στείλουμε και χαιρετισμένα στα νότια προάστια. Τους χαιρετισμούς μας. Τα παιδιά. Εντάξει, Μάγκες. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Ναι, εσύ μιλάς. Γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη. Ο Βασίλης είμαι, από Φιλαδέλφια. Γεια σου Βασίλη. Εγώ ήθελα να αναφέρω απλά για ένα παίκτη σας που μου αρέσει πάρα πολύ προσωπικά. Ναι. Αυτός ο Κασάμι είναι, δηλαδή αυτό το παιδί δεν είναι παιδί, είναι πέδαρος. Ρε, για δηλαδή, παίκτη μιλάμε, για παίκτη μιλάμε. Από όλες απόψεις δηλαδή αυτό το παιδί. Έχει καλό αριστερό και τον πήραν τώρα και στην Εθνική, αλλά πάνω απ' όλα είναι το πιο όμορφο παιδί στο Ολυμπιακό, πιστεύω εγώ. Εντάξει. Αυτό ήθελα απλά να πω. Καλό βράδυ, Φιλαράκο. Εντάξει. Λεβεντόπεδα. Έτσι είμαστε εμείς οι Ολυμπιακοί. Έχουμε πολλά πράγματα. Κοίτα, μπορεί να είναι σαν τον Κουασιμόδο. Κοίτα, τσίσου, που ξέρει κιόλας. Μπορεί να είναι σαν τον Σέκα. Κάποιοι ξέρει και μπάλα, έτσι. Αυτό λέω, αυτό με νοιάζει. Να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας και στα Αλλιώσα. Στα Αλλιώσα, σε όλους τους συνδέσμους. Όχι, σε όλους τους συνδέσμους, στα Αλλιώσια. Μετά θα πάμε σε άλλο συνδέσμο. Ξεχωριστά. Στο Θανάση. Στο Κεφάλα. Καλησπέρα. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε. Γεια χαρά. Καλά. Στήρης είμαι, Ολυμπιακός. Γεια σας. Καλά τους κάνανε σε αυτούς τους λασπολόγους στη σημερινή συγκέντρωση. Για να μάθουν να φέρουν ότι αυτοί είναι οι αλήτες. Δεν γίνεται να φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Κάποια στιγμή θα φωνάξει και ο νοικοκύρης. Τώρα να σας πω κάτι. Ο Θωμαΐδης και ο Αλαλαφούς, να το πω έτσι ηρωνικά τον Αλαφούζο, έπρεπε να ήταν ήδη στη φυλακή. Σαν ηθική αυτοργή σε αυτά που κάνουν. Ξέρω. Δεν άκουσα τι είπες. Σαν ηθική αυτοργή λες. Πρώτα απ' όλα να σας πω κάτι. Έχω ακούσει ότι ο Αλαφούζος συνέχεια κάνει με αυτά που κάνει ο Σκάι, δηλαδή θα πάμε να φυτέψουμε δέντρα στο Μύρνα, μαζέψουμε σκουπίδια από εκεί. Ξέρετε τι έχω ακούσει, ότι αυτός το βρωμίζει, έχει βρωμίσει όλη την Ελλάδα. Και λασπολογήσε στο βάρος. Στη Βενεζουέλα σίγουρα. Και Μεξικό. Βενεζουέλα και Μεξικό σίγουρα. Ξέρεις επίσης, Σετάκη μου, τι έχει κάνει.
έχει βρωμήσει, δώσει εντολή να ρίξουν τα πετρέλαια στη θάλασσα και να βρωμήσει ο τόπος. Ή και αυτό τον άνθρωπο το χαϊδεύουν στην πλάτη, το χαϊδεύουν και δεν τον καλούν σε απολογία. Και θα τον καλούν σε απολογία, αφού είναι... Λένε ότι είναι ένα καλό παιδί ο Αλαφούζος. Τι καλό παιδί είναι, δηλαδή, είναι... Αυτός ο σταθμός, και να συμφωνήσετε μαζί μου, ο Sky πρέπει να κλείσει οπωσδήποτε. Εγώ δεν ξέρω. Και παύλα. Δεν ξέρω αν πρέπει. Κοιτάξτε, λέμε. Το σίγουρο άκη μου είναι πρέπει να φύγει από τον Πειραιά. Λέει, αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Κοιτάξτε. Τα άλλα θα έρθουν πιο μετά. Καταρχήν, αν υπήρχε κράτος, έτσι, δεν θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν κανείς αυτού του είδους τα άτομα. Από εκεί και πέρα. Με τα κανάλια, είναι δούνε και λαβίν. Με την κάθε κυβέρνηση έχουν αλυσιβερίσει. Εσύ θα μου χρωστάς, εγώ θα λέω ότι θέλεις, θα σαβαντάρω εις βάρος του λαού ή οτιδήποτε, ό,τι κάνουν δηλαδή και εις βάρος του κόσμου τους. Έτσι, αυτό το πράγμα γίνεται. Τα μεγαλύτερα. Σάκη μου, γιατί. Οι μεγαλύτεροι οφειλέτες είναι οι καναλάκες. Φοβάται τη δυναμική μας. Αυτό φοβάται ο Sky. Λασπολογείς βάρος του Ολυμπιακού, γιατί φοβάται την δυναμική μας και την αυτοκρατορία μας. Και Σωτήρη, όσο ήταν στα πλαίσια του γραφικού, γιατί οι γραφικότητες είναι αυτά που κάνουν, έτσι. Ναι. Υπήρξε και μία είδους ανοχή από την πλευρά μας. Τώρα εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά. Εδώ υπήρξε απόπειρα σχεδιασμός δολοφονίας. Έτσι. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τίποτα. Η στοχοποίηση τέρμα. Ο καθένας μπορεί να στοχοποιήσει τον οποιοδήποτε και εμείς από εδώ, αν θέλουμε να στοχοποιήσουμε, στοχοποιούμε. Δηλαδή αυτή τη δουλειά κάνουμε. Είδα τώρα που είμαστε εμείς σαν κι αυτούς. Σελίδα του Γκάμπλ. Μα δεν έχουμε εμείς, δεν είμαστε σαν κι αυτούς. Μέχρι και η αστυνομία επιτυχόταν λες και ήταν μπροστά από την Αμερικανική πρεσβεία πάλι το Ολυμπιακό. Όχι, δεν επιτυχόταν, δεν επιτέθηκε ποτέ. Δεν επιτέθηκε, απλά τα μέτρα ήταν αυστηρά. Δεν επιτέθηκε, απλά τα μέτρα ήταν αυστηρά. Δεν επιτέθηκε κανείς πουθενά. Ούτε ο λαός, ούτε ο κόσμος. Διάβασα απλώς ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού πήγαν ειρηνικά αυτό είπα. Και είπα κάτι το μεσημέρι σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, δεν το κατονομάζω, ότι να σταματήσει αυτή η ασπολογία σε βάρος μας και εις βάρος του Προέδρου μας και να ασχοληθεί ο Sky με τα δικά του προβλήματα. Σωτήρη, που δεν τονάζει κανείς. Να είσαι καλά. Στο παδού του Ολυμπιακού και στην Πέφο και στη Φυρεστά και στις βετεράνους τους έκαναν τη ζωή μαρτύριο. Γεια σου. Άντε κύριε Αλαφούζε, θα βλέπεις για πάντα την πλάτη μας 1 τρισεκατομμύριο χρόνια. Άντε. Γεια χαρά, γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν. Και να πούμε ότι ο λαός του Ολυμπιακού φώναξε πάρα πολλές φορές ένα σύνθημα. Λάσπη ψεύδι και συκοφαντία, είστε συνεργοί στην τρομοκρατία. Αυτό το σύνθημα το φώναξε ο λαός του Ολυμπιακού πάρα πολλές φορές. Σε αυτά τα ψεύδι, στην λάσπη που ρίχνετε, είστε συνεργοί στην τρομοκρατία. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνουν. Δεν υπάρχει ρε παιδιά πουθενά, δηλαδή μέσα στη λάσπη. Μέσα στη λασπολογία. Στο ψέμα. Δηλαδή να δηλητηριάζει το μυαλό του κάθε οπαδού και του κάθε φερόμενου ή μη τρομοκράτη σε εισαγωγικά ή μη. Έτσι. Δεν είναι εύκολα αυτά. Δηλαδή, γιατί να στοχοποιηθεί ο Μαρινάκη, δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν υπάρχουν άλλοι. Ας πούμε ότι ο τρομοκράτη σε εισαγωγικά θέλει να τα βάλει με το κεφάλαιο. Ναι. Δεν υπάρχουν άλλοι του κεφαλαίου που έχουν δαγκώσει και έχουν σκυλέψει. Και έχουν βγάλει λεφτά στο εξωτερικό. Το πτώμα τη Ελλάδα, τι λεφτά στο εξωτερικό βγάζουν και ακόμα βγάζουν. Ναι. Και τέτοια. Δηλαδή, τι είναι, το σύμβολο τη απάτη είναι ο Μαρινάκη. Και αν είναι το σύμβολο της απάτης ο Μαρινάκης, το σύμβολο της νομιμότητας, ποιο είναι. Και ποιος είναι έξω από όλα αυτά τα παιχνίδια. Ποιος είναι, αυτοί που τα το κατηγορούν. Τα παιχνίδια είναι έξω. Ποιοι, αυτοί που οι ενορχιστρωτές, είναι οι πρεσβευτές της νομιμότητας, ποιοι είναι αυτοί. Για κοιτάξτε τους άλλους εκεί. Ρε, ποιοι είναι αυτοί, κοιτάξτε εκεί, αυτούς που έχουν τα καράβια με τα πετρέλαια. Τους ξέρετε, σταμάτα, τους ξέρετε. Για σκεφτείτε λίγο τι σας γάζει, νομιμότητα, αυτοί οι εξυγιαντές. Σας γάζει δηλαδή που παραπέμπει στην νομιμότητα, πώς βλέπεις ρε παιδί μου ένα ακαδημαϊκό και λες πω απομορφωμένος, φιλόσοφος. Έτσι σας γάζει. Σας γάζει τι, κύριος. Καλησπέρα. Λαντάκη. Ναι. Είμαι από Φιλαδέλφια. Είσαι.
Από Φιλαδέλφια. Ναι. Μάλμε είμαι. Εντάξει, μπράβο, 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 μπράβο. Τρελή σου ιδέα. Εντάξει, μάλμε. Μάλμε. Τη δικιά σου ομάδα που είναι. Δεν έχει το θάρρο να την πει, ε. Πού να το πει, αφού σε εγώ καταντήσαμε να τρέπεσαι. Πά στο Μάλμε εδώ. Πού είναι ρε, το Μάλμε. Ποια Μάλμε. Δεν έχει πάει ούτε μέχρι τα Πευκάκια. Ποια Μάλμε μυρωδιά. Μέχρι τη Λαμία. Και Λαμία. Τι Μάλμε. Όχι, με τη Λαμία έχουν αποκριστεί πολλέ φορέ. Τι Μάλμε να σα ξεπλένει. Καλησπέρα. Στη Μάλμε έχει 30 φράκα η μακαρονάδα. Τι να φάτε. Έχετε γέλα από εκεί πέρα. Εμπρός. Σε και Μάλμε. Εγώ μιλάω. Εσύ. Γεια σας. Γεια σου. Γεια σου και εσένα. Νίκος από ψυχικό, τι κάνετε. Καλά, Νίκο. Να σας ρωτήσω λίγο, παιδιά, αλλά θέλω να μου μιλήσετε με αλήθεια. Ωραία το ψυχικό. Τι ομάδα είσαι. Έλα, σου πω. Εκεί στο ψυχικό. Εκεί στο ψυχικό σας φέρνουμε για ψυχικό. Γεια. Γεια ρε από το Φιτζί. Ο Φιτζής. Ναι, ο Φιτζής. Τι... Δηλαδή προϊτσάζω του Παναθηναϊκού. Καινή νομίζω ακόμα. Τεκετζής. Αυτό δεν το έχει ψάξει κανένα σε ρε παιδί μου. Τα μάτα ρε και πάλι μετά τέτοια πάλι τα... Ένας πρόεδρος να κάτσε ρε και από... Ωραία, τι θες να πω. Τι να ψάξουνε ρε Τάκη. Ποιος να ψάξουνε. Να ψάξουνε αυτό που ο Βαρδογιάννης είχε δυο ομάδες. Ο κύριος Θωμαίδη θες το ψάξεις, πώς γινόταν αυτό. Ούτε αυτό το ψάχνετε. Καλησπέρα. Ναι, έχουν ψάξει πολλά. Ε, αυτό λέμε. Μα δεν είναι. Να το πει αυτό, νου, δεν είναι. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία, η δημοσιογραφία είναι να ψάχνει. Έτσι. Εντάξει, γι' αυτό λέω. Ναι, και το να προβάλλει. Ναι. Εδώ υπάρχει. Δεν είναι δημοσιογραφία. Αυτό είναι φάμπρικα. Συκοφαντία. Ναι. Τι να ψάξουν. Εδώ έχουν μπροστά του την παράκα του μπάσκετ. 30 χρόνια. Ναι, αυτό λέω ρε. Να ψάξουν. Να ψάξουν. Ποιο θα ψάξει. Αυτοί. Ποιο δεν θα ψάξει. Αφού η δουλειά του. Σε μένα θα πει ποιο θα ψάξει. Σε αυτού το λέω. Τι να ψάξουν ρε. Αυτά θα κάνουν δημοσιογράφοι σου λέω. Ρε αυτοί οι Ρουφιάνοι να το ψάξουν. Ναι, εντύπωση δεν μπορεί να ψάξουν. Ναι, αυτοί, ναι. Και αν δεν μπορούν να ψάξουν αυτοί, του το λέω αυτού που βλέπουν. Να ακούσουν. Να ακούσουν. Που του δουλεύουν, ρε. Δεν είναι καν δημοσιογράφοι, δεν είναι καν δημοσιογράφοι. Δεν το ψάχνουν οι δημοσιογράφοι. Το λέω εγώ, θα το ακούσω λίγο παντού. Να του πει αυτό, να ξέρω εγώ τι το πω. Αυτό το λένε εκείνοι, θα το πω εγώ. Δηλαδή, ποιο θα πάει να ψάξει, ποιο ω αγώνια να ψάξει. Ρε παιδί, να το πω εγώ, ρε. Και αφού δεν πάνε αυτοί, να το πω εγώ. Τι ζώα είναι και τι πρόεδρου έχουν. Καλησπέρα. Δηλαδή νομίζω ότι κάνουν κακό σε εμάς. Το μόνο κακό μπορεί να γίνει αυτό είναι που έχουν γίνει επικίνδυνοι και δηλητηριάζουν τα μυαλά του κόσμου. Εντάξει, το είπαμε αυτό. Τα δηλητηριάσατε και εμείς τους λέμε ψάξτε να βρείτε τι ομάδα έχετε και τι μπουρδέλο είστε και τι πρόεδρο απαταιώνες έχετε. Και θα ψάξουν. Αφού δεν τους τα λένε δημοσιογράφοι. Ψάξει ο κόσμος. Έχουμε, ναι, τους το ο λέω. Κόσμος. Ναι, ρε. Εντάξει, ναι. Το κατάλαβα. Του λέω του Οφιτζή αυτό και αυτό. Του λέω του Παοκτζή αυτό και αυτό. Και Οφιτζή, μωρέ. Αυτό το που πήρε. Όχι, μαζέλια είναι τώρα και. Ρε, ό,τι είναι, ρε, Άκη. Και βάζει μια. Τι με βρίζει, ρε. Δεν ξεβρίζομαι, ρε, ό,τι είναι. Δεν είπαμε και τίποτα. Έλα, εμπρό. Όπου δεν ψάχνουν αυτοί οι απαταιώνε, θα του βάλουμε εμεί να ψάξουμε. Τι να βάλουμε εμεί, Νετάκη, αφού είναι πρόβατα. Γιατί έχει μαρουγιά σε πόσα κατάλαβα. Σε πάω σε ένα θέμα και μου λε άλλα. Είναι πρόβατα όλοι. Όλοι. Εγώ εντάξει, άμα είναι όλοι πρόβατα. Γιατί, δηλαδή, αν δεν ήταν. Συγγνώμη. Με τον Παναθηναϊκό που μιλάγαμε προχτέ που λε, ωραίο αυτό και αυτό πρόβατο. Είναι μειοψηφία. Αυτού είναι μειοψηφία το λέω. Τι να κάνει μειοψηφία, μα λέμε, Νετάκη, να μιλήσουμε λίγο. Έλα τώρα, μιλήσουμε. Καλησπέρα. Ρε Τάκη, σε μια ομάδα είναι τι κάνει η πλειοψηφία. Στον Ολυμπιακό, πώς να σου πω, όταν ήταν ο Σαλιαρέλης, η πλειοψηφία ήταν εναντίον του Σαλιαρέλη. Δεν ήταν υπέρ του, όπως είναι τώρα. Ναι, αλλά πήγανε συγκεκριμένα 300 να τοποθετηθώ, να τοποθετηθώ. Ναι. Δεν ήταν όπως είναι τώρα. Δηλαδή ο Σαλιαρέλης, ο Αλαφούζος, είναι ένας Σαλιαρέλης σε πολύ φθηνή έκδοση του Παναθηναϊκού. Έτσι, γιατί ο άλλος είχε μερικοί δύο-τρεις παίκτες. Όπως τους έφερε. Οι άλλοι τι δηλαδή δεν κατάλαβα. Πώς θα βλέπεις ότι είναι η μειοψηφία ή η πλειοψηφία. Τους αρέσει να είναι πρόβατα. Εμπρός. Γιατί με κλείνεις ρε φίλε, δεν μπορείς να μιλήσεις, δεν μπορείς. Άντε, όχι ρε, δεν μπορείς. Και δεν είμαστε φίλοι. Γίναμε και φίλοι. Να παίρνετε σε βαρύ, ούτε θα γελάτε ούτε τίποτα. Γελάκια και χαχαχού, χαχαχού, στη φιλενάδα σας. Καλησπέρα. Βλέπουμε την ειρηνική πορεία που τριώνεται με 4.000 οπαδών του Ολυμπιακού.
κόσμου και απλού κόσμου του Ολυμπιακού. Δεν χρειάζεται να. Βλέπετε τα μέτρα, έτσι. Ούτε η Βουλή, ούτε η Βουλή. Στο Αφγανιστάν την Αμερικάνικη πρεσβεία τη φιλάνε πιο λίγοι. Στο Αφγανιστάν, το ξαναλέω, την Αμερικάνικη πρεσβεία τη φιλάνε πιο λίγοι. Και φυλάξανε του κυρίου Αλαφούζου. Έχει κλείσει στο Αφγανιστάν. Ναι, ωραία. Στη Συρία, ξέρω πως κατάει. Και εκεί, και εκεί, φιλάνε από εκεί. Εντάξει, εντάξει, τι ώρα. Ο λαός φώναξε τα συνθήματα, τα πραγματικά, αυτά που ανήκουν σε αυτούς τους λασπολόγους, σε αυτούς τους συκοφάντες που δεν έχουν ομάδες και στοχοποιούν προέδρους. Και συγκεκριμένα τους προέδρους και συγκεκριμένα τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Αυτά φωνάζει ο λαός του Ολυμπιακού. Το μήνυμα το πήρατε. Θα πάρετε το μπουρδέλο σας και θα φύγετε από τον Πειραιά. Για να μάθετε να λέτε αλήθειες και όχι να πετάτε λάσπη για να καλύπτετε τα δικά σας τα μειονεκτήματα που έχετε στην κάθε ομάδα. Είτε είναι η Γάμα Εθνική, είτε είναι ο Παναθηναϊκός, είτε είναι ο ΠΑΟ. Δεν παίρνετε πρωτάθλημα και σας στάνε άλλα. Με ένα εκατομμύριο μπάτζετ και με δύο. Θες να πάρετε και πρωτάθλημα. Ο λαός είναι σε δύο ημέρες μέσα. Σε δύο ημέρες συγκεντρώθηκε αυτός ο λαός. Και να σας πω και λίγο πιο παλιά. Και να σας πω και λίγο πιο παλιά. Πριν εδώ τις δημοτικές εκλογές που είχατε στις γειτονιές σας, δεν μαζευόταν τόσος κόσμος. Στον κάθε δήμαρχο που πηγαίνει στην Αθήνα, ξέρω εγώ, στην Πεντέλη, στη Λαμία, οπουδήποτε. Τέτοιος κόσμος δεν πηγαίνει σε δύο ημέρες μέσα. Όχι, έχουμε εκλογές. Έχουμε μιλάει τώρα ο Δήμαρχος, μαζευτείτε σε δύο ημέρες μέσα. 4.000. Το μήνυμα το πήρατε. Κανονίστε, βουλώστε το στόμα σας να λέτε μόνο αλήθειες. Αν έχετε στοιχεία, πήγαινε εδώ στον εισαγγελέα. Πάντου οι εισαγγελείς υπάρχουν. Πήγαινε εδώ στην κυρία εισαγγελέα. Ο Τάκης έκανε αυτό. Τι είναι αυτά τα τώρα, το ΚΑΜΗ και ο νου μου και ο δου βου. Ψεύτες απατεώνες. Αλλά παίρνετε μεροκάματο και βάζετε και τους άλλους στο ίντερνετ με ένα πεντάρικο και γράφουν ηλιθιότητες. Αυτούς όλους θα τους ξεσκεπάσουν. Όλους. Και θα μιλήσει και η δικαιοσύνη. Και σε λίγο καιρό, μάγκες, σε λίγο καιρό να ξέρετε, για να μην το ξεχάσουμε, θα μαζευτούν στον Πειραιά υπογραφές από όλο το λαό του Πειραιά, όχι μόνο από εκεί 4.000 που ήμασταν, από όλο τον Πειραιά, για να φύγετε από εκεί που είστε. Μαζεύτε τα μπογαλάκια σας και πηγαίνετε στον διάολο, όπως ακριβώς σας το λέω. Αφού είστε ψεύτες, αν ήσασταν κύριοι, δεν θα σας έλεγα πηγαίνετε στον διάολο, θα σας έλεγα πηγαίνετε στο καλό. Αλλά επειδή είστε έτσι, σας το λέω. Θα το πάρετε αυτό το μαγαζάκι από εκεί και το πάτε αλλού. Πήγαινε το πάτε μέσα ένα καράβι. Αυτό που πετάει τα πετρέλαια. Καλησπέρα. Κοτούλες. Πάμε, κάτι τέτοιο. Κοτούλες. Βρε κοκο, βγάλε το νούμερο 2. Ναι. Πού το. Τι το αξίζει. Μου πήραν τα πράγματα. Όχι, ότι πάλι υγρασία, πάλι τέτοια. Περίμενε, λαγέ. Πράσινη λαγή. Να τη. Θα χοροπηδήσει τώρα με τον ύμνο που έβαλες, βλάκα. Το βλέπεις. Τα βγήκε αγκουροκολοκύθα. Μετά, όταν θα μιλήσει κάποιος, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής παντοτινός. Εμείς, όχι εσείς, εσείς είστε ψεύτες. Γιατί? Εμείς το πάντα το έχουμε κάθε χρόνο εκεί. Κάθε χρόνο το έχουμε το πάντα.
Αυτοί κάθε πότε το έχουν το πάντα, κάθε 16 χρόνια. Ποιο πάντα. Το πάντα. Και πάντα ρε τα και στο Εραστέχνη, να μην ξεχάσω πάλι γιατί το θέλω να το λέω, 35-0. Βόλεϊ, πόλο, γυναικείο και αντρικό άθλημα. Έτσι. Καλησπέρα. Εμπρός. Γεια σας. Καλησπέρα. Μ' ακούτε. Ναι, ακούμε. Το Μάσα από Νέα Γιώσια. Ναι. Θέλω να σας πω κάτι για να σας φτιάξω το κέφι. Ναι. Έχετε μάθει ότι όταν πήγε ο Παναθηναϊκός στο Εστορίλ στην Πορτογαλία. Ναι, μπράβο. Τι έγινε. Τι είπε η Παύλου, τι άκουσε. Η ΕΠΟ έδωσε εγγυητική. Όχι, τι έγινε, πίσω, τι έγινε, πες τι έγινε. Από την αρχή να καταλάβουνε. Δεν τους αφήνανε να φύγουνε. Δεν καταλαβαίνουν αυτοί. Δεν τους αφήνανε να φύγουνε αυτοί. Δεν είχαν πληρώσει το πρακτορείο. Ναι. Στα κούτι τα φάγανε. Άλλο τα κούτι, άλλη γιορτή εκεί. Άλλα λεφτά εκεί που χαλάσανε, αυτά τα 20 ευρώ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δηλαδή τώρα για να καταλάβω, δηλαδή, αν αυτό γινόταν στο Ολυμπιακό, τι θα λέγανε τώρα. Τι να πούνε. Θα το είχαν βγάλει πρώτη είδηση. Τι να, ρε φίλε, εδώ για να καταλάβει ο κόσμος. Πήγανε στην Πορτογαλία εκεί. Ναι. Και ήταν 20 χιλιάρικα και λέει ναι. Το πρακτορείο, άμα δεν πάρω τα λεφτά, επειδή είναι πολύ φερέ εκεί, ναι. Δεν πάω πουθενά. Και ποιος θα δώσει. Και θα μέναν εκεί στην Πορτογαλία, δηλαδή ακόμα εκεί θα ήταν. Άκουνα. Και τα έδωσε η κακιά η ΕΠΟ, η κόκκινη ΕΠΟ. Α, η κόκκινη ΕΠΟ. Άμα, λέει, τι λέτε. Κόκκινη, βέβαια κόκκινη. Έτσι λένε τώρα. Τι τους συμφέρει. Η κόκκινη ΕΠΟ που υπάρχει ο Παναθηναϊκός και παίζει την Αθηνική λόγω κόκκινη ΕΠΟ. Λοιπόν, παιδιά, σας καληνυχτίζω. Γεια σας. Να'σαι καλά. Λοιπόν, κουμάντο, να πούμε και κουμάντο στα Νέα Γιώσα, να κάνουν τα παιδιά τα δικά μας. Εντάξει, μάγκες. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ναι, Δάκη. Για μην λέτε και ψέματα, μωρέ, αυτά τα συνδυασμένα. Έλα, ναι, εμπρός. Έλα, Δάκη, Γιώργος από Βίρονα, χαιρετίσματα. Θέλω να δώσω φιλιά στους Βαζέλης μετανάστες, στους Βιρονιώτες. Και θέλω να πω τώρα κάτι για το πρακτικό κομμάτι, όσον αφορά τον Αβραάμ που είχε πει ο Άγγης. Ναι, ναι. Ότι μπορεί ναι μεν ο Αβραάμ να έφυγε τελευταία στιγμή, αλλά ο πρόεδρος δεν τον αναπλήρωσε και έχουμε πρόβλημα πίσω. Εσύ πότε θα το αναπλήρωσε, την τελευταία μέρα των μεταγραφών έφυγε, αυτό ήταν και το χρέωμα. Κατάλαβε ναι, τι λέμε. Όχι, πότε να την τελευταία μέρα, αλλά δεν τον αναπληρώσαμε. Γιατί ναι. Δεν μπορούσαμε να πάρει την τελευταία μέρα να παίχτη, δεν έχουμε παίχτη πίσω τίποτα. Εσύ, κοίτα να δεις, το όνομά σου, πώς είπαμε, Θωμάς. Γιώργο, από Βίρονα. Ρε Γιώργο μου, αυτό δεν κατάλαβες πώς το είπαμε. Λέμε ότι κάποιοι που λένε για τον Αβραάμ, καταρχήν να μην το συζητήσουμε ότι αν ήταν στο ρόστερο Αβραάμ, δηλαδή τι πιστεύεις εσύ, ότι τώρα δεν θα έπαιζε ή θα μπαινε στην 11η. Όχι, εγώ πιστεύω καταρχήν ότι ο Αβραάμ είχε ματώσει τη φανέλα, είναι ένα σαν. Ναι, παιδί μου, καλά και το μάτωμα της φανέλας, αλλά και εμείς έχουμε ματώσει παντού, έτσι, εκτός εκεί που πρέπει. Που έχουν ματώσει οι Βάζελ, που ματώνουν με τους άλλους. Αλλά και οικονομικά έχουμε ματώσει, αλλά κοιτάς λίγο και την πάρτη σου. Άκου, ο Αβραάμ κοίταξε την πάρτη του. Όταν κοίταζε τη φανέλα και τη μάτωνε, μάτωνε τη φανέλα. Εδώ δεν μπορούμε να κρυφτούμε εμείς από το δάχτυλό μας. Και να σου πω και κάτι. Και μας έφερε ολόκληρο Ολυμπιακό εξαπίνης. Με την έννοια ότι τελευταία στιγμή την είδε ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί από τον προπονητή του, ήθελε να διασφαλίσει να του πει ο Μίτσο να παίζει βασικός. Δεν το λέει ότι θα τον μήκες ο Μίτσο. Και σωστό είναι. Στο βασικό δεν υπάρχει βασικό στον Ολυμπιακό, αυτό το ξέρουμε. Έτσι, η φυγή του ήταν επιλογή δική του. Πήρε ο Ολυμπιακός, δεν πούλησε κανένα Αβραάμ. Παρόλο το αφέρ τη υπόθεση, γιατί μιλάμε για αφέρ. Τον άφησε ελεύθερο με αποτέλεσμα να καλποθεί ένα 200 το μήνα που δεν υπήρχε περίπτωση να τα πάρει πουθενά. Ούτε υπήρχε περίπτωση να τα πάρει αν έφευγε με μεταγραφή. Γι' αυτό ανεβαίνει, υποφελείται ο παίκτης όταν φύγει σαν ελεύθερος. Έτσι. Ναι, κάθε με μονοετές νομίζω πήγε εκεί κιόλας. Δεν ξέρω τι έκανε. Με ένα 200 δεν θα το έπαιρνε πουθενά τώρα. Τι να λέμε τώρα, κακά τα ψέματα. Έτσι. Και απέτυσε να πέσει και από την αρχή. Από εκεί και πέρα, άφησε την ομάδα ξεκρέμαστη. Φίλε, κακό ξεκρέμαστη. Μόνο με τον Ποτία, να το πω εγώ, μόνο με τον Ποτία. Μπορούσαμε να είχαμε άλλο ένα center back. Να σου πω κάτι, συγγνώμη. Ο Ποτία, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλό στον Αμπιντάλ. Ασχέτω τώρα και οι δύο. Άκου τώρα, από εκεί και πέρα, το η στοχοποίηση πάλι του Ποτία και, μένα, και του κάθε παίκτη του Ολυμπιακού δεν ταιριάζει για Ολυμπιακό. Η άμυνα όχι, είναι όλη καινούργια. Όχι, είναι καλό το Ποτία, συνέχεια, τον δείτε. Ναι. Εγώ για τον Αμπιντάλ αμφιβάλλω λίγο. Από, και μην ξεχνάμε. Να θέλετε να τρέξουμε να τι λέγαμε για τον Μανολά ή τι λέγανε κάποιοι Ολυμπιακοί για τον Μανολά όταν ήρθε ή
να συζητήσουμε πώς έπαιξε ο Μανολάς, πώς μπήκε στην εντεκάδα. Μήπως τραυματίστηκε ο Αβραάμ και μπήκε στην εντεκάδα. Έτσι γίνεται, ρε, παιδιά, και δηλαδή και μπαίνουν καινούργιοι παίκτες. Όσο... Καλώς έγινε, παιδιά, να μιλήσει κανένα άλλο. Βίρο να θέλει αυτά. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, αγόρι μου, και εσύ. Καλό βράδυ. Και όχι μόνο αυτό, απέτυχε και να παίζει και στην ομάδα, έτσι. Και του έδωσε ευκαιρίες, και του έδωσε. Ποιο? Του έδωσε ευκαιρίες ο Μίτσελ. Τι σε ποιον? Στον Αβραάμ. Τι ευκαιρίες, στα φιλικά, ναι. Δεν τον είχε πέταμα, αυτό είναι, δεν τον είχε τελειώσει. Μα δεν υπάρχει πέταμα, δηλαδή γίνεται τεράστιο ρόστερ του Ολυμπιακού. Ήταν για μένα τα παράλογο έτσι που το ζήτησα. Γίνεται τεράστιο ρόστερ του Ολυμπιακού και να μην βρεις παιχνίδια να παίξεις. Δηλαδή να παίξεις τον Ολυμπιακό και δηλαδή να είσαι τώρα στην 24, τι, 21, πώς σου δηλώνουμε. Στο Champions League είναι 21, στα άλλα πώς έχεις το πρωτάθλημα. 23, εκεί. Πες, 24, 25. Δηλαδή και από τους 25 παίκτες. Δίνει ο Ολυμπιακός τόσα παιχνίδια. Δεν θα βρει παιχνίδια ο κάθε παίκτης να παίξει. Καλησπέρα. Εμπρός. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Τι κάνετε? Με θυμάστε, Παναθηναϊκός είμαι. Είχα πάρει και την Παρασκευή που είχα πάει στην Πορτογαλία που σας είπα. Προς το τέλος. Τι κάνετε? Σήμερα πέρασε από την πορεία. Τι ωραία παιδιά έχετε εκεί. Πω. Τι ωραία που είστε εσείς οι Ολυμπιακοί. Αγόρια τρελά. Ομορφόσο γάμο. Τι έγινε, παιδιά, τι κάνετε? Εδώ εσύ τι κάνεις, πατώνεις. Πατώνω. Ο λαός του. Τι έχεις πέρα. Είσαι και εσύ μέσα στους... Έχεις πέρα, σταμάτα με τα παιδιά. Όχι, έχει ωραίο γούστο το παιδί. Και χιλιάδες φίλοι. Δεν, ναι, μπορεί να μην έχεις την ομάδα. Ρε, τα έχεις, σταμάτα με το... Αφού είμαι αφέγος. Με το Λεβέντι. Και ο Ροδέλας είναι. Σταμάτα με το παιδιά. Είσαι και εσύ μέσα στους χιλιάδες φίλους του Παναθηναϊκού. Γιατί το λέω ύμνο σας, ούτε χιλιάδες. Πόσο, γιατί το λες τώρα, έχει ωραίο γούστο το παιδί. Άντε πάλι, μη σου πει κανείς ότι σε γουστάρει. Αμέσως, να τον πάρεις τα μούτρα. Εσύ τα κόκκινα τα μπιπ του αρέσουνε, Άκη. Αφού σου είπε μόνος ότι του αρέσουνε. Ναι, δηλαδή, το ρωτάω, ρε. Τι λάδω τέσσε, σου είπε χωρίς σκύλο, πήγε στην πορεία και ήταν σαν κοάλα είχε χαζωθεί. Μόνος τη άλλη, του λες τα κόκκινα τα μπιπ. Ναι, εδώ πήγε να πάρει όλη την πορεία και του λες αν του αρέσουν τα κόκκινα τα μπιπ. Τι να πούμε, ρε. Εδώ και τους οδηγούς υπάρχει αρέσει. Σαν νοσοκομεία. Στο Μετροπόλη, ήταν αναστηθήκαν. Έλα, φίλε. Έλα, Τάκη, μ' ακούς? Ναι, ακούω. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Άγγελος από Ρέντι είμαι. Ναι. Εγώ, παιδιά, εξής είμαι, αλλά θέλω να πω ένα πράγμα. Όταν γινόταν οι εκλογές οι δημοτικές, ναι, έτυχε να είμαι εκλογικός αντιπρόσωπο στην Τζαβέλα κάτω στα σχολεία. Ναι. Και εγώ και για τον κύριο Μαρινάκη παίρνω πιο πολύ. Ο άνθρωπος και το χαιρετήσαμε και μας χαιρέτησε. Ούτε μπράβο είχε δίπλα του, ούτε κανένα, ναι. Και εσύ σας είδα μέσα στο σχολείο, ωραία, όμορφα. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι όλα αυτά που ακούγονται για τον πρόεδρο είναι άσχημα πράγματα και δεν είναι ωραία και δεν ούτε καλά είναι. Και δεν είναι αλήθεια. Τον άνθρωπο τον είδα πριν πήγε στο σχολείο μέσα, ούτε μπράβο είχε, ούτε μαλακίες, ούτε τίποτα. Μια χαρά ήταν ο άνθρωπος και εσείς μέσα όλα ωραία. Όχι, ρε φίλε μου, έτσι ακριβώς όπως τα. Δηλαδή, εντάξει. Εμάς μας ενοχλεί ότι είναι όλα ψέματα. Αυτό μας ενοχλεί. Ναι, Άκη μου, τώρα τι γίνεται πίσω από όλα αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Φίλε, και εσύ σαν ουδέτερος, δηλαδή, πώς να σου πω. Εσύ σαν αντικειμενικός παρατηρητής, πιστεύω ότι... Πάνω πολλά είμαι φίλαδος, Άκη. Εγώ σας παρακολουθώ για το ΜΑΤ και το Ντάκη. Έχουμε μιλήσει στον Κέντρο στα Καμίνια και έχω και πολλούς φίλους Ολυμπιακούς. Αλίμον. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Προς Θεού να πω. Κανείς δεν έχει πρόβλημα, ρε φίλε. Κανείς δεν... Απλώς θέλω να πω ότι ο άνθρωπος είναι σοβαρός, είναι επιχειρηματίας, δεν έχει συμφέρον στην Ελλάδα, έχει τα καράβια του έξω. Ναι. Δεν έχει κλέψει κανένα, το λέει μόνο. Θα βοηθήσει τον Πειραιά. Ναι. Μια γειτονιά είμαστε όλοι. Ναι. Δεν είναι ωραίο πράγμα να γίνονται τώρα. Τώρα σε λίγο αρχίζει η εκπομπή του Αλνού. Το απατεώνα του Αλνού που εμείς τον είχαμε παλιά εδώ στην Παύλου Μελάθο, ρε, αν θυμάστε. Τον παλιό το Sky, αν ναι, το θυμάστε. Ναι. Ρε φίλε, αυτοί έχουν ανοίξει μια φάμπρικα τώρα, κοίτα να δεις. Αυτό είναι τώρα... Έχουν ανοίξει μια φάμπρικα που στην ουσία στρέφεται εναντίον του ίδιου του κόσμου.
με το να λένε ότι για όλα αυτά είναι Ολυμπιακός. Εγώ τα έλεγα και στο Ντάκη πριν ένα μήνα εκεί στον Πειραιά στην καφετέρια που καθόμασταν. Τώρα έχει κλείσει. Αλλά εντάξει, του έλεγα, αλλά θα αντίθεται να πάει. Έχει δίκιο το παιδί, εντάξει. Ρακελέ, Ρακελέ. Παιδιά. Το να μου λέει εμένα. Την ομάδα μου, αλλά χαίρομαι πάνω απ' όλα ανθρώποι που βοηθάνε τον τόπο τους. Και μένα τι με νοιάζει, να πάω να βάλει ό,τι θέλει δήμαρχος. Εγώ μπορώ να βάλω και εσύ. Αλλά τους πείραξε ότι βγήκε δήμαρχος. Ότι... Πολλά έχουν πειράξει. Δήμαρχος είναι ο Μόραλης, δεν είναι ο Μαρινάκης. Ναι, εντάξει, που βγήκε σύμβουλος. Ναι, παιδί μου, τώρα. Αν υποθέσουμε τώρα που λέει ο Άκης σύμβουλος, η μισή Ελλάδα είναι σύμβουλη σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Δηλαδή το χτύπημα αυτό που πήγαν να κάνουν. Δηλαδή, αφού δεν είναι δυνατό. Όχι, δεν έχει να κάνει με έτσι είναι. Δεν υπάρχει θέμα πολιτική τώρα εδώ πέρα. Α, δεν υπάρχει. Είναι θέμα Ολυμπιακή. Μου συγγνώμη, το ψάχνω το βρούμε. Ναι. Πήγε ο ξαδερφός μου κάτω, επειδή είχε ένα πρόβλημα. Κάτι εννοούσε προφανώς θα ζήτησε κάτι. Καλησπέρα. Μάλλον του εννοούσε. Να πούμε ότι είναι μέχρι τις 1 και 10 η εκπομπή. Ναι, σήμερα έτσι. Και 10. Καλησπέρα. Εμπρός. Αύρι, Ρουφιάνη. Κοίτα να δεις. Για Ρουφιάνης μιλές. Εσύ... Να δώσω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Μιχάλη. Ρουφιάνη της αστυνομίας είναι η Παναθηναϊκή. Γιατί είναι ανάγκη να είναι της αστυνομίας, είναι Ρουφιάνη γενικός. Εντάξει, εγώ το είπα γιατί ξέρω ότι είναι και Ρουφιάνη. Ρε να βαγίνα, είναι θα βρουν άτομο να τα πούνε. Ένα άτομο να έχουν ένα βαγίσει. Είναι ικανοί να κολυμπήσουν ή να πάνε να ρουφιανέψουν. Καλησπέρα. Όχι, να σας πούμε. Ναι. Από τη Σάμμο τηλεφωνώ την καταπράσινη Σάμμο. Τι είπε? Τάκη. Τάκη. Του κουκουλαργό είμαι και σε ψάχνω. Ναι. Άντε ρε Τάκη. Σόπα ρε. Από την καταπράσινη Σάμμο κατέβασε το... Ναι, άκου να σπονώ. Ωραία, κατέβασε το κατά Τσιμεντένιο Πειραιά. 15 άτομα ένα ήμουν. Εντάξει ρε. Και κλάσατε ένα φρύδι. Άντε πάλι. Κάτσε ρε Άκη. Ρε Άκη. Τις έδιρες. Εντάξει. Τους έδιρα ρε Άκη. Τι είναι αυτό που κάνεις τώρα. Εντάξει και εντάξει. Είπε η αδελφή αυτό. Του λέω εγώ το άλλο. Ότι κλάσανε ένα φρύδι. Ναι αυτό. Και είναι από την καταπράσινη Σάμμο. Ναι αυτό το ήθελα να το πω. Εντάξει ωραία. Πες. Τι έγινε ρε Άκη τώρα. Τίποτα ρε. Δεν μπορώ στον κάθε βλάκα να απαντάμε, ρε. Ρε, αυτός ο βλάκας μου είπε κάτι, του είπα εγώ κάτι άλλο. Είναι και ποιος θα λέει, ρε Τάκη. Ρε, εντάξει, εγώ. Είναι και ποιος, δεν μπορούμε σε όλους. Τη λάσπη δεν την αφήνω να την ρίχνουμε πάνω. Δεν είναι λάσπη, αυτό είναι βλακεία, ρε. Ρε, ό,τι είναι, ρε. Δεν μπορούμε. Να την βάζει στον κόλλο του. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Δικαιούμεθα οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού να ξέρουμε από ποια λίστα διάλεξε ο Μίτσελ τον Ποντία. Όχι. Από τη λίστα του μυαλού του, ναι, με δικαιούται ο καθένας. Από τη λίστα του, από ποια λίστα του μυαλού. Θέλω να πω το εξής. Σε κάθε θέση οι σωστές ομάδες διαλέγουν 4-5 παίκτες με ΑΒ χαρακτηριστικά, εκ των οποίων διαλέγεται αυτός που επιλέγεται. Λοιπόν, δεν είναι δίκαιο να μάθουμε από ποια λίστα. Από τη λίστα του μυαλού. Γιατί άμα ήταν από μια λίστα κουλών και τον διάλεξε, δικαιολογείται. Εάν έχει λίστα παιχταράδες, τότε υπάρχει κάποιο θέμα. Όχι, από κατημάδες ψωνίζουμε εμείς. Και με τον Μίτσελ ειδικά έχουμε πάρει όλα τα παλτά. Ρε παιδί μου, κοίταξε. Ο συγκεκριμένος είναι παλτό. Κατά τη γνώμη σου. Το συγκεκριμένο δεν ξέρω. Κατά τη γνώμη μου, κοίτα, φίλε, είναι σαφέστατο σε όλα τα παιδιά. Εντάξει, είναι γνώμη σου ότι είναι παλτό. Μπορεί για έναν άλλο να μην είναι. Για μένα δηλαδή, τώρα που μιλάμε και κατηδία, εγώ πρέπει να περιμένω. Γιατί να έχω ξεπεί. Άκου να δεις όταν έχω κάνει. Κάτι, επειδή θέλεις να περιμένεις. Ναι, πρέπει να περιμένω. Περιμέναμε άκου, την Ανατολάκη. Άκου, άμα έκανε 15 χρόνια. Άμα έκανε 15. Περιμέναμε 5 με 7 χρόνια. Ναι. Ξεφτιλιζόμαστε κάθε χρόνο. Πού ξεφτιλίζεις. Και μετά πέραν επιθετικούς στις μεταγραφές. Ποιος ξεφτιλίστηκε. Θα μιλήσω τον Λιβάκο. Ποιος ξεφτιλίστηκε και πού. Κρατάγαμε, είχαμε φάει 5-1 από τη Ρόζερμπορ και η πρώτη μεταγραφή. Άκου, αγόρι μου, αν νιώσεις ότι ξεφτιλίζεσαι. Μην είσαι Ολυμπιακός. Εγώ είμαι πολύ περήφανο. Ρε άσε με ρε τώρα. Ρε Πονηρίδη, ρε Πονηρούλη, ρε Πονηρούλη. Έχει κάνει Ολυμπιακός, έχει πάει 3 φορές στους 16 και μου θυμήθηκες τη Ρόζερμπορ. Πριν 20 χρόνια. Ρε όπα άλλα από εδώ ρε τράβα που φύγει από εδώ πέρα που είναι. Καλό βράδυ φιλαράκο. Να μας μιλήσει εμάς τώρα να πεις και για την Ποντία. Αυτό Σάκη είναι σαν αυτό που είναι κάποιοι που βγαίνουν στα σάι. Που βγαίνουν στα σάι. Αυτά να τα ακούνε οι Ολυμπιακοί. Το δεν καταλάβατε. Πριν 20 χρόνια το 5-1.
Σαν να τρέπετε λιγάκι. Σε φτυλιζόμαστε. Έχει πάει ο Ολυμπιακός τα 4 τελευταία χρόνια. Τρεις φορές έχει πάει στους 16. Πόσες φορές έχει πάει. Κάτσε. Τρεις. Τα 4 τελευταία χρόνια έχει πάει 3 φορές στους 16. Κοντεύαμε να πάμε στους 8. Άσε με ρε τώρα, σου λέω και μου λέει ξεφτυλιζόμαστε. Ξεφτυλισμένος, είσαι πιο ξεφτυλισμένος και από την ίδια σου την παρουσία. Να σου πω γιατί. Γιατί δεν έχεις το θάρρος, ρε. Και όχι μόνο αυτό, έχεις και την κουταμάρα να πιστεύεις ότι μπορείς να μας πιάσεις και κορόιδο. Δεν γίνεται αυτό, ρε μεγάλε. Εμείς οι Ολυμπιακοί το καταλαβαίνουμε τον Ολυμπιακό. Και το μαλάκα Ολυμπιακό. Το μαλάκα Ολυμπιακό δεν υπάρχει που θα πει τη μαλακία του. Καταλαβαίνουμε όμως ότι είναι Ολυμπιακός και πώς το λέει. Όλους τους άλλους εσάς, να ξέρετε πάλι σας καταλαβαίνουμε και να εκθιάζετε. Ακόμα και να εκθιάζετε τον Ολυμπιακό, με δόλο το κάνετε. Από ποια λίστα πήρε την ποτεία, από τη λίστα του μυαλού του. Από τη λίστα του Παναστασίου. Μας έχει φορτώσει παλτά, δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται. Όλο παλτά είμαστε από τη λίστα του... Καλησπέρα. Του Μίτσελ. Καλησπέρα. 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 Αλέξανδρος από Μανιάτικα. Γεια σου, Αλέξανδρε. Τι γίνεται, τι κάνετε. Καλά, μια χαρά. Θα ήθελα να πω και εγώ τη γνώμη μου σαν φανατικός Ολυμπιακός που είμαι. Έχω κολλήσει ρετάκι με το Μίτρογλου. Δηλαδή, από τότε που πήγε στη Φούλαμ και ξαναγύρισε στον Ολυμπιακό, δεν μπορεί να δημιουργήσει μια φάση δικιά του. Σέρνεται, δεν παίζει μπάλα. Ναι, ναι. Και με τη Μάλμε δηλαδή, τον γκολ που έβαλε, πάλι αποστημένη πάσα ήταν, να δημιουργήσει μια φάση δικιά του. Το βάλε. Το βάλε, ναι. Άλλο που κοίτανε και κανονικό και το ακυρώσανε, το βάλε. Τώρα, τι θέλεις, κανονικό ήταν. Άλλο το ένα, κοίτανε. Ρε παιδί μου, ότι δεν βάζει γκολ με τη συχνότητα που έβασε 2 και 3 στον άγωνα, δεν τα βάζει. Έτσι. Και γι' αυτό ήρθε και στον Ολυμπιακό, είναι από τραυματισμό, και ήρθε στον Ολυμπιακό να ξαναβρει τον καλό του εαυτό. Όχι. Μα και τότε, μα και στο παρελθόν, μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα δημιουργήσε φάση δικιά του. Μα τι λες, ρε φίλε, εδώ έβαλε 6 γκολ και το πήρε η Φούλαμ. Τι λες, Ποιο ελληνικό πρωτάθλημα, ρε φίλε, κοίτα. Ο παίκτης αυτός, ο συγκεκριμένος, δεν ξέρω πώς τα έχει φέρει έτσι η μοίρα. Πρέπει από τότε που έχει βγει στο ποδόσφαιρο να αποδεικνύει. Πιτσιρίκος έπρεπε να αποδεικνύει. Απέδειξε. Μετά τα ξαναξεχάσαμε πάλι. Και ξανά έπρεπε. Πάει στον Ατρόμητο, έπρεπε να αποδείξει πάλι. Απέδειξε. Πάει στον Πανιόνιο, έπρεπε πάλι να αποδείξει. Απέδειξε. Ξανάρθει στον Ολυμπιακό, πάλι έπρεπε να αποδείξει. Ξαναπέδειξε. Τότε πρέπει να τον χάλασε. Από τότε που πήγε στη Φούλαμ και γύρισε. Δεν ξέρουμε αν έχει χαλαστεί, αγόρι μου. Κοίτα, δεν ξέρουμε αν έχει χαλαστεί. Σε 2 παιχνίδια και 3 δεν μπορούμε να δούμε αν έχει χαλαστεί. Να σου το πω γιατί. Κοίτα, να δεις. Επειδή από εδώ έχουμε μάθει να τα μετράμε τα λόγια μας και δεν μπορούμε να πούμε κάτι τώρα και την άλλη εβδομάδα να πούμε άλλα. Και όσο να είναι αυτή η τριβή, μας έχει κάνει και σοφότερους. Ο Ντομίγκες πέρυσι δεν ήταν στα πλάνα. Τέτοιο καιρό που μιλάμε, τον Ντομίγκες όλοι μας δεν τον υπολογίζαμε. Δεν ξέραμε καν τι παίκτης είναι. Ναι, σωστό. Έτσι, ναι. Ωραία. Κράτα και ένα τέτοιο, να τα κρατάμε όλα. Για να κάνουμε μια κρίση για έναν, ναι, να τα κρατάμε όλα. Είναι ο χρόνος. Μην ξεχνάμε, το είπαμε και προχθές. Η εμφάνιση με την Ατλέτικο είναι παρένθεση. Δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση. Εντάξει, δεν είχαν χημεία οι ομάδες. Όχι, σου λέω με την Ατλέτικο είναι η εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι ότι οι ομάδες χτίζονται. Και χτίζονται μέρα με τη μέρα. Δεν γίνεται να, σε μια εβδομάδα να γίνει ομάδα πουθενά. Δεν πάει να βάλει στη μεικτή κόσμο. Και η άμυνα, εγώ δεν θέλω ούτε να τα λέω όλα ωραία, ούτε και εμείς από εδώ πέρα, αλλά όχι να τα λέμε και μαύρα. Έτσι. Η άμυνα είναι όλη καινούργια. Είναι και οι 4 παίκτες καινούργοι. Τη γνώμη για τον Μίτρογλου. Ναι, τη γνώμη του. Τον περιμένουμε. Κοίτα να δεις. Ό,τι όπου του έχει δοθεί ευκαιρία, στο είπα από την αρχή. Δεν τα βάζει με την ίδια συχνότητα που τα βάζει πριν του φύγει. Έτσι. Δεν θα ήταν και εδώ, αν τα βάζει με την ίδια συχνότητα. Δεν θα ήταν σε καμία ξένη καλύτερη. Όχι, έτσι. Είναι ο παίκτης είναι από τραυματισμό. Όποτε του έχει δοθεί ευκαιρία, το έκανε. Να μου πει. Το δεύτερο, αυτό που έκανε με το εξωτερικό, αν ήταν πέρυσι, θα τον είχε δωρετό και στείλει στο γάμα και είχε μια άλλη ψυχολογία. Αυτό άρα, κοιτάμε. Ναι, ρε φίλε. Ο Μανολάς, ο χθεσινό μάτς ήταν αυτό που έκανε. Πήγε στη Ρώμα και την είδε κάπως. Όχι, το είδα το παιχνίδι. Όχι, το είδα το παιχνίδι. Το είδα. Πάντα τσαμπουκαλευόταν ο Μανολάς και μέσα στην Τούπα, του κυνήγαγε. Πήγε ο άλλος να του κόψει την μπάλα. Τίποτα, άδικη ήταν η κόκκινη. Α, μπράβο. Άδικη ήταν, το είδα, το βλέπα το παιχνίδι, άδικη ήταν η κόκκινη.
Ναι, αλλά τσαπουκαλεύτηκε πολύ του. Ναι, τσαπουκαλεύτηκε και λέει τι έγινε, να μου κάψει την μπάλα. Κακό είναι, δεν κατάλαβα. Κακό είναι που το έκανε. Τι είπε, Σαγκή. Κακό ήταν που το έκανε αυτό, Μανολά. Όχι, δεν ήταν κακό που το έκανε. Εντάξει, είδε που την είπε ο άλλο. Να σέβεσαι, του λέει. Δεν γίνεται τώρα να έρχεσαι από τον Ολυμπιακό και να αρχίσει. Όπα, ρε, τι είναι. Πού το κατάλαβε, τι είπε άλλο. Δεν είναι Ολυμπιακό. Τι κατάλαβε, τι είναι. Δεν είναι Ολυμπιακό, Σάκια. Ρε, τι σαν τον Ιταλό, τον άλλο. Δεν είναι Ολυμπιακό, φίλε. Το τρομοκράτησε και εσύ. Άστο, δεν είσαι Ολυμπιακό. Καλό βράδυ. Ρε, εσύ. Άστο να λέγει. Τι του πω άλλο, έλα. Δεν τι κλείνω. Τι κλείνω. Εντάξει, εκεί πέρα στην Γάμα Εθνική που είσαι. Τι κλείνω. Δεν είναι Ολυμπιακό. Εντάξει, την Γάμα Εθνική που κολλάει άμεσα με το συμπέρασμα. Αλλά σου λέω. Ναι. Για πες μου. Τι Ολυμπιακό δηλαδή. Αν δεν ήταν Ολυμπιακό, σαν είπα παρκέσαι. Δεν πρέπει να σέβε, σώπα ρε. Να του φάνει τα πόδια και θα κάτσεις να πει. Τι να πει, για πες. Ναι. Καλησπέρα. Α, αυτά έλεγε ο Θωμαίδης. Λοιπόν, ότι ο Τσουκαλάς οργανώνει του συλλάδου του. Ναι, εδώ τα βλέπω. Ναι, από ό,τι μαθαίνω. Έλεγε ο Θωμαίδης τώρα στην εκπομπή του ότι εγώ οργάνωσα τους οπαδούς του Ολυμπιακού, ναι, εντάξει, ωραία, ναι. Και αυτό τι είναι, κακούργημα είναι, να πάμε να φωνάξουμε δύο. Ελληνικά, γιατί γίνανε τίποτα επεισόδια, δεν κατάλαβα. Τι είναι. Όπα ρε, τι έγινε, τόσο χούντα, ούτε το διαδηλώνει, να απαγορεύεται, έλα ρε. Δηλαδή εσύ να ποιος σου λέει. Εσύ τα θα μην αμερισμένουν τον καθένα. Να πω ακεί ότι αυτός. Ναι, να του πω αυτό, να του πω. Μην απευθύνεσαι σε ένα. Ότι εσύ γενικά μιλάμε. Παίρνεις μεροκάματο, εγώ δεν παίρνω, είμαι παντός Ολυμπιακού. Και μαζευόμαστε και φωνάζουμε για το δίκιο και το άδικο που λέτε εσείς, γιατί στοχοποιείτε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Εμείς στηρίζουμε την ομάδα μας μέχρι να πεθάνουμε. Κοίτα, εσύ παίρνεις λεφτά για άλλες παπαριές. Λοιπόν, κύριε Θωμαίδη. Ρεστήστε τάκι μου τώρα. Εμείς εκεί που ήρθαμε, ήρθαμε να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας πολιτισμένα και να δείξουμε την απέχθειά μας σε αυτή τη φάμπρικα που έχει στηθεί. Και θα συνεχίζουμε να τη δείχνουμε όσο θα υπάρχετε και όσο θα λειτουργείτε έτσι. Γιατί η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα. Άλλο που το έχετε κάνει εσείς κακούργημα. Έτσι, με τις συκοφαντίες και όλα αυτά. Και με τις λάσπες. Από εκεί και πέρα, βούτυρο στο ψωμί σας δεν πρόκειται να βάλουμε ποτέ. 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 Αλλά δεν πρόκειται και να ανεχτούμε. Δηλαδή και αυτό. Συμπεριφορές δεν πρόκειται να ανεχτούμε μέσα στο σπίτι μας. Μέσα στο σπίτι μας. Είστε, να ξέρετε, να μάθετε να σέβεστε. Είστε φιλοξενούμενοι και θα σέβεστε τους κανόνες της φιλοξενίας. Ναι, Άκη, έτσι λεπτό. Δεν μπορείτε να έρθετε μέσα στο σπίτι μας και να λιδωρείτε για να δείξετε την ανυπαρξία σας. Και αυτό που είπες, κύριε Θωμαίδη, είναι ψέματα. Και αυτό πάλι ψέμα είναι. Δηλαδή δεν μπορείτε να συγκεντρωθούν από το πουθενά 4.000-5.000 Ολυμπιακοί να πάνε να φωνάξουν για τα ψέματα που λέτε. Πρέπει να τους πάω εγώ ή ο άλλος ή ο Βίτα. Μόνοι μας πήγαν. Σίγουρα. Και πού το κακό. Μετάκι, να σου πω εγώ το κακό. Έχουν ξενερώσει που δεν γίνανε επεισόδια. Αυτό είναι το κακό. Να βάλουμε βούτυρο στο ψωμί τους, να λένε να αυτοί είναι. Που ναι. Κάνουν τα επεισόδια και κατηγορούν εμάς τους καλούς. Και να οι χαρακτηρισμοί, ναι. Και να οι ταμπέλες. Και να οι δικαιώσεις. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εσείς από ό,τι βλέπω, στεναχωρηθήκατε που φύγαμε μια χαρά και πήγαμε μια χαρά και φύγαμε μια χαρά. Και που θα ξανάρθουμε πάλι μια χαρά. Έτσι. Εσείς θέλετε να γίνουν επεισόδια. Δεν πρόκειται να γίνουν επεισόδια. Εκεί θα είμαστε. Εσείς όμως είστε η ηθική αυτούργη. Εσείς δηλητηριάζετε τον κόσμο με τα ψέματά σας και οθείτε τον κάθε πιτσιρίκο στη βία και να νομίζει ότι φταίει ο Μαρινάκης που δεν βάζει ο Αλαφούζος λεφτά ή που είναι τράκας. Έτσι. Ή ο άλλος που έρχεται. Εσείς θα κάνετε αυτά με τους πληρωμένους κονδυλοφόρους σας. Χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα. Και αυτό... Ο κόσμος σας έχει ξεφτυλίσει. Και να σου πω και κάτι. Όλων των ομάδων. Από εσάς που υποτίθεται ότι ασπίζετε τους θεσμούς, είσαστε για να τους καταστρατηγείτε. Δεν είσαστε για να τους περάσετε. Ο απλός ο κόσμος, ακόμα και ο αμόρφωτος, σέβεται πολύ περισσότερο από εσάς και φροντίζει να μην βάλει τον άλλο να σε μπελά. Πράγμα το οποίο κάνετε συνεχώς, δεν κάνετε τίποτα άλλο. Έχετε τον κόσμο στην πρίζα γιατί δεν υπάρχει προϊόν. Το έχετε ξεφτυλίσει το προϊόν από τη μεριά σας. Κοιτάμε να το έχουμε ψηλά, δεν υπάρχει προϊόν. Και έχετε επενδύσει στην αντιπαλότητα,
στη λάσπη και στο χουλιγκανισμό. Αλλά τι σαν νοιάζει, σας άμα πάει κανένα παιδάκι φυλάκι. Ναι. Κάναμε τη δουλειά μας, εμείς πήραμε το μεροκάματο. Λοιπόν. Μας είπε τα αφεντικό να λέμε για τον κακό τον Μαρινάκι. Ας πάνε και 5-10 φυλάκι, δεν πειράζει. Θα σκονομήσω εγώ και ζητήσω. Ναι, θα σκονομήσω και εγώ τώρα. Μπράβο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ο κόσμο πήγε από μόνο του, κύριε Θωμαίδη. Δεν το μάζεψε κανεί. Ναι, δεν μπορεί να μαζέψει κανεί. Άλλη φορά θα πάνε και πιο πολύ. Εγώ λέω στο παιδί μου να γυρίσει 8 η ώρα και έρχεται 9. Ναι. Και θα πάω μαζέψω εγώ από μόνο μου. Για πει να μαζέψει εσύ. Να πάω πώ δεν μπορεί να μαζέψει. Είναι είμαστε καμιά αίρεση Ολυμπιακοί. Τίποτα ότι είμαστε. Και φωνάζετε στην εκπομπή σα κάποιου πολιτικού συγκεκριμένου βέβαια. Κάτι κατεστραμμένου. Ναι, όλοι. Ναι. Όλοι και γίνονται υπάλληλοι σα. Όλοι του αποτυχημένου. Έτσι. Όποιο δεν έχει και. Όποιο τον έχει. Έχει φάει τα μούτρα. 50 ψήφου. Όποιο έχει φάει τα μούτρα στι εκλογέ. Πάει τον εκεί πέρα. Να τα θυμάται ο κόσμο. Και λες, κύριε Υπουργέ, τι γίνεται με αυτό εκεί το θέμα. Α πάνε να λύσει εκείνο ο υπουργό τα προβλήματα. Λέω όλοι ευτυχισμένοι δυστυχεί. Άσε με. Κύριε Θωμαϊδάκη μου, ευτυχισμένοι δυστυχεί μαζεύονται τώρα εκεί πέρα κάθε επικραμμένο. Του λένε πε και αυτά εδώ ο Μίρτσο. Με ένα μπουκάλι ρίσκι μπορεί να σου πει ό,τι θέλει. Μόλι θέλει να γυρίσει ένα ποτό, ποιο ο Μίρτσο. Μόλι του βάλει ένα ποτό, σου πει ό,τι θέλει. Με ένα πενιντάρικο μπορεί να σου πούνε ό,τι θέλει. Ποιο να θέλει. Ναι. Εδώ έχει ξεφτυλιστεί το ευρώ. Με ένα δεκάρικο σου λένε ό,τι θέλει. Και με ένα δεκάρικο γίνεσαι και Ρουφιάνο. Λέω, τι να γίνεσαι, το Ρουφιάνο είναι μέσα στο αίμα του. Λέω να λε άλλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Ναι. Καλησπέρα. Θα ρωτήσω μια ερώτηση να κάνω, ΑΕΚ. Τι λες? Με το Μελισσανίδη, γιατί είσαι πιο παχωμένοι. Εμείς. Δεν είμαστε φίλε μου ακόμα. Σε πάρε φίλε. Όχι φίλε μου, αυτός κάνει με, τη με τις μεθόδους του κάνει. Τι άγχος, για πες μου που έχεις διαπιστώσει το οποιοδήποτε άγχος. Βλέπεις ότι μιλάμε ωραία. Πες μου. Βλέπω, τι τρέμε. Όχι, όχι, τι τρέμε. Πού την είδε. Έλα εδώ, αγόρι μου. Πού την είδε την τρεμούλα. Πες μου. Έλα εδώ. Μην κλείσει, είσαι δηλό άμα κλείσει. Άμα κλείσει, είσαι δηλό. Είσαι δηλό. Τρέμε εσύ. Μην κλείσει. Πες μα πού οφείλεται η τρεμούλα. Στα λεφτά που θα βάλει. Στο μάνταλο, πού οφείλεται η τρεμούλα, αγόρι μου που τρέμουν. Πες μου, μωρικτακό, πού οφείλεται η τρεμούλα. Σας πήγε στη Γάμα Εθνική. Άστον μου, άστον να το παλικάρι το Λεβέντι, τον περήφανο. Έλα εδώ ρε περήφανε που έρχεσαι, ρε περήφανε του κόλλου. Είσαι η ντροπή της ομάδας σου, είσαι η ντροπή της ΑΕΚ. Ρε γατάκι, είσαι η ντροπή της ΑΕΚ. Έλα εδώ να δεις τι τρέμει. Όχι τρέμουμε, σπαταράει η παλαμίδα, σπαταράει η παλαμίδα, σπαταράει, ελάτε. Παρακαλάμε ρε. Ελάτε ρε. Ρε κότες, ρε βλάκες. Άσε ρε που είναι και το ρεμπούλια. Είδατε τι κόστη, την πρώτη φορά πέσατε κάτω. Σας έβαλε ένας άλλος πρόεδρος, συγγνώμη, εκεί και πέσατε κάτω. Τώρα σας πήγε αυτό στην Γάμα Εθνική και φοβόμαστε εμείς. Τι να δω, κάτσε. Φοβόμαστε εμείς. Εντάξει, όχι, κάτσε να το αναλύσω. Παρακαλάμε. Πες μου, τι να φοβηθώ, ρε. Τι να φοβηθώ από σένα, ρε. Ναι. Πες μου, ειλικρινά. Τι να φοβηθώ, πες μου. Τα λεφτά που θα χώσεις. Ναι. Τι να φοβηθώ, πες μου. Πες μου, ρε κοντοέ, τι να φοβηθώ από σένα, πες μου, ρε. Σας έχει δει τόσες φορές. Άσε να τώρα λίγο. Τι να φοβηθώ από σένα που είδες και τρεμούλα. Για διαρκείες που τους παίρνω λεφτά. Ρε, τι να φοβηθώ, πες μου ένα λόγο. Πες μου, ρε γατάκι που πήρες να πεις την αρχιδιά σου και το κλεισες. Πες μου, τι να φοβηθώ εγώ από σένα. Τι να φοβηθεί ο Γκίκα, ξέρεις πως σε βλέπω. Είμαι ένας γίγαντας και είσαι ένα πικινιουά. Ένα πάντα κάτι, έτσι ήταν. Με όλη την αγάπη που έχω στα ζώα. Ας πούμε για καρτούν, να μην πάμε και στις φιλοζωικές. Και είσαι ένα τσιουάουα που μου πιάνει το μπατζάκι και καθίζει και κάνει τέτοια. Και όπω είναι στο μπατζάκι, του δίνω ένα σουτ και πάει στα 50 μέτρα. Αυτό είσαι, ρε γατάκι. Τι να φοβηθώ ρε, από σένα, ρε. Τι να φοβηθώ, βρε κουτάβι. Βρε κουτάβι. Κάτσε να το πει. Χώρια που εσύ ο παδί τη ΑΕΚ, είστε χωρισμένοι στα τρία. Τρέμουμε. Άλλος με το Μελισσανίδη. Σπαταράμε, δεν τρέμουμε. Κατά το Μελισσανίδη και άλλο ξέρει τι θέλει. Δεν σπαταράει η τσιπούρα. Σπαταράει ο Λούτσος. Σπαταράει ο Λούτσος και σας περιμένει. Δεν τρέμουμε. Το σπαρτάρισμα το είδες για τρέμουλο εσύ. Τα έχεις μπερδέψει. Εκεί πέρα που κοιτάς. Εκεί πέρα που κοιτάς τα έχεις μπερδέψει. Τι να κάτσω. Τι πήρανε και τι πήρανε. Κάτσε ρε. Στο Βόλιο πήρατε ένα πρωτάθλημα και τέλειος. Τελειώσατε κάπου. Σας αφανίσαμε. Πάει. Με στην τρεμούλα. Πάντα έτσι. Εμείς αποβιθούμε το ΑΕΚΑΚΙ. Πότε ρε. Πότε ρε βλάκα. Δεν φέρτε κάτι να βαρύξουμε πάνω μας από την πολύ τρεμούλα. Δεν πάω πιο παλιά για τη σκεπαστή που σας έχουμε βγάλει έξω. Που δεν ξέρεις τι σου γινόταν τότε. Δεν είχες γεννηθεί.
Έτσι. Τι να κινηθεί, ρε. Για, δεν είχε άντε να πει το όνομά του, ρε. Και να πει εμένα ότι τρέχει. Άλλος με το πάρκο αεξής είναι. Άλλος με τα φιλαδέλφια. Άλλος για το γήπεδο. Άλλος για τα δέντρα. Καθίστε να το φτιάξετε πρώτα. Καθίστε. Μπλε τζαμί θα φτιάξετε. Η Αγία Σοφιά είναι Κωνσταντινούπολη. Μπλε τζαμί. Και αυτά όχι από τα λεφτά του. Πάλι φέτος στα διαρκείας. Πώς έχετε πουλήσει, δεν, έχετε, δεν το γράφετε πουθενά. Πουθενά. 50 ευρώ τα πουλάτε. Πουθενά δεν γράφετε. Ναι, δεν έχουμε δει φέτος έτσι αυτή την πρεμούρα την περσινή που λέγανε και σε όλες τις ομάδες. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει φτάσει στα 12, έτσι δεν είναι. Με τον κόσμο ήταν απογοητευμένο. Λοιπόν, ο κύριος Θωμαίδης με κάλεσε, μου λένε εδώ το κοντρό, να πάω να μιλήσω μαζί του. Δεν πάω με τίποτα. Θα αποσύρεις αυτά που λες κατά το προέδρου του Ολυμπιακού, αυτές τις κοφαντίες, τα δικαστικά, τα νομικά. Όχι, ρε, συνέχισε αυτή τη φάμπρικα. Κοίτα να δεις, όχι αγόρι. Και μετά το συζητήσουμε. Κοίτα να δεις. Μια χαρά θα το πάτε. Ζητήσεις συγγνώμη ναι, ναι, ναι. Και μετά θα έρθω. Μια χαρά το πάτε εκεί πέρα και που κορυδεύετε τους συλλάτους του Παναθηναϊκού. Δεν έχουμε εμείς κανέναν λόγο. Εκεί πέρα με τα πρόβατά σας, καλά είναι να τους λέτε ότι φταίει ο Μαρινάκης, ο άλλος να μην βάζει μία, να τα μοιράζεστε μερτικό με τον Αλαφούζο, να σου δίνει κανένα χαρτζηλικάκι. Τι να έρθουμε εμείς αυτό το. Τι να έρθουμε εμείς αυτό το. Δεν έβαλε κανέναν Ολυμπιακό, κανένα στρατό δεν έβαλε. Τώρα. Αυτά είναι πια. Είδατε. Είναι πια σάβικα. Στρατό 4.000 ευρώ. Οι στρατοί πολεμάνε, δεν έχω τη δίκη. Δεν φωνάζουν μόνο. Πολεμάνε. Ο στρατός πολεμάει. Πολεμάνε. Εκεί θα να φωνάξουμε μόνο. Πολεμάνε. Καταλαβες. Εσύ έχεις αφεντικό πίσω, εμείς δεν έχουμε αφεντικά. Ρε μανία. Η πίνα 7 ποτέ δεν είχε αφεντικά. Ρε, τι εσύ έχεις αφεντικό. Τώρα, με την... Εσύ έχεις αφεντικό. Και αυτή η συμπάθεια με τους στρατιώτες πια, μην δείτε καμιά στολή. Με τους στρατιώτες, τόσο συμπάθεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι ρε, πιασάρικα, ο στρατός και τέτοια λέει, να έχουμε να λέμε. Να πήγει πάλι. Στρατός. Έλα φίλε μου, έλα γόλου. Ρωτάει ο Αλέξανδρος με τα Μανιάτικα Απρίλ. Γιατί μου το κλειστεί, δεν είμαι Ολυμπιακός που μου λέει. Γιατί έλεγε αυτό για Μήτρογλου, για αυτά και δεν. Έλεγε ένα σωρό. Σοντάχη μιλάω, γιατί κάτι μου πέταξε καλό βράδυ και δεν είσαι Ολυμπιακός και έκλεισε γραμμή. Τι έγινε. Ναι, δεν είσαι, ρε φίλε, να σε δούμε. Για ποιο λόγο δεν είμαι Ολυμπιακός. Έτσι με αυτά που έλεγε. Επειδή είπα τη γνώμη μου για το Μανολά. Ότι δεν είπε για το Μανολά. Ότι σούπερ καλό. Δεν κάτσε, κάτσε, τώρα θυμήθηκα. Δηλαδή εσύ, αγόρι μου, Αλέξανδρε από τα Μανιάτικα, είδε Ιταλικά και κατάλαβε τι είπε. Θυμάσαι τι είπε. Ότι του είπε δεν σέβεσαι, λέει που ήρθε. Δεν σέβεσαι, λέει που ήρθε εδώ και εδώ δεν είναι Ολυμπιακό. Είδε αυτό εσύ και κατάλαβε και θε να μιλήσουμε εμεί μαζί. Ναι, εντάξει. Και έχει καταλάβει. Εντάξει, Ολυμπιακό. Φίλε, δεν μιλάμε μαζί. Εμεί μιλάμε ελληνικά, δεν καταλαβαίνουμε ιταλικά. Μίλα και στην Ιταλία που είδε και κατάλαβε. Πάρε και στην Ιταλία. Δεν σε αφισβητούμε. Ολυμπιακό. Αλλά στην Ιταλία, εγώ δεν το. Αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή τώρα με εμά μιλά. Ευχαριστούμε πολύ πάντω. Εγώ πάντω αφισβητώ. Δηλαδή, όταν θα παίξουμε τα καρασιά, να μου πει τα κείμενα εγώ από τα Μανιάτικα. Να δει ότι δεν θα έρθει. Και άμα έρθει, θα πω εγώ ότι ο Μάκα ήρθε. Ρε Σιτάκι. Έτσι, Νάκη. Πήρε τώρα, του είπε, λέει ο Ιταλό, σιγά λέει πώ το είπε. Ρε Τάκι, δεν βλέπα το παιχνίδι σου, λέει. Ναι. Βρε δίκιο είχε και πουνιά πρέπει να του δώσει κάτι. Άλλο τώρα βλέπετε. Στέκει τώρα αυτό το πράγμα να μιλήσω εγώ τώρα με έναν που λέει. Και τι Ολυμπιακό, δηλαδή τι είπατε στο άμυτο Μανολά, έχει φύγει ο Μανολά. Γιατί μιλάμε για τους παίκτες του Ολυμπιακού τώρα. Έχει φύγει ρε παιδί μου. Θες να μιλήσουμε για τον Παπακίτα. Τι μου λες τώρα. Έλα Καραϊσκάκη και να με βρεις να δεις ότι δεν είσαι Ολυμπιακός. Εγώ θα σε περιμένω το επόμενο παιχνίδι που πέσουμε. Εργοτέρι. Άμα δεν είναι Ολυμπιακός, δεν θα έχεις το Καραϊσκάκη. Με την Γιουβέντους. Έλα, ας εδώ. Δεν θα έχουμε την Γιουβέντους. Εκεί θα είναι. Όπως θα πεις ότι δεν βρήκες εισιτήριο. Όπως είναι και οι άλλοι. Πώς πιάνεις γραμμή και δεν πάει να βρεις ένα εισιτήριο 15 ευρώ. Καλησπέρα. Έχεις χαλάσει 30 ευρώ εδώ στη γραμμή. Στην 9 θα πήγαινες κιόλας. Στο κέντρο του γηπέδου με τα λεφτά που χαλάς εδώ. Τον 100 θα πάρνες. Καλησπέρα. Αυτοί είναι που γράφουν αυτά τα site όλοι. Όλοι. Εμπρός. Είδα άλλο στην τηλεόραση ναι. Ότι του είπε. Ότι... Κάτσε με ρετάκι λίγο να το συνειδητοποιήσω. Ναι. Δηλαδή είδε στην τηλεόραση. Πάει και του κάνει ένα tackling. Πάνε να τον κόψει στη μέση, σηκώνει το άλλο. Ναι. Του προτείνει τα στήθη ναι. Του, και του είπε... έτσι, και του λέει ο άλλο: εδώ δεν είναι Ολυμπιακός, ναι. Στα Ιταλικά. Αυτά που ήξερε λέει να τα ξεχάσει και δεν περνάνε εδώ. Ναι. Και είδα αυτό το πράγμα, είδε εσύ αυτό το πράγμα. Και θε να μιλήσω, δεν ξέρω για τον Τάκη, τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να μιλήσω έτσι. Και εγώ του λέω: μα ούτε τότε. Το πάμε και πριν. Δεν ξέρω, εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Δηλαδή δεν γίνεται, ρε μάγκε, δεν γίνεται τώρα. Καλησπέρα. Δηλαδή μπορεί να το πει αυτό σε ένα φίλο σου και να μην σε κάνω στι φάπε. Ναι! Έλα, φίλε.
Έλα, καλησπέρα, τι κάνετε? Για καλά, καλά. Κοζάνη Καστέλος. Ολυμπιακάρα, η πρώτη πέφο στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Μπράβο. Χαιρετίσματα. Αμάν, αμάν, αυτά θέλω. Κύριε Τσουκαλά, έχω καιρό να σε δω. Χαίρομαι που σε βλέπω. Χαίρομαι που σε βλέπω. Και θα μου επιτρέψετε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, το Ολυμπιακό. Λυπάμαι, είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς. Κύριε Τσουκαλά, από μένα! Παρακελείς. Τρίλος! Τρίλος! Όταν χάνει η ομάδα μου γίνουμε δύο φορές Ολυμπιακός. Κάπου. Ολυμπιακάρα μια ζωή. Να χάνει η ομάδα μου. Δεν χάνει Ολυμπιακός. Να χάνει η ομάδα μου και να γίνω μέσα δύο φορές δυνατή. Μια φορά στα δέκα. Γεια σου, Τάκη μου. Γεια, χαίρομαι που σε βλέπω. Και εγώ που σ' ακούω. Να είστε καλά. Γεια. 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 Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν χάνει, μαγκές. Κάποιο παιχνίδι δεν κερδίζει. Κάποιο παιχνίδι δεν κερδίζει. Ο Ολυμπιακός δεν χάνει ποτέ. Είτε το θέλετε είτε όχι. Καλησπέρα. Κάποιο παιχνίδι, ένα, δύο το χρόνο δεν κερδίζουν. Έτσι το λέω εγώ. Και μια και έρχεται η Πέμπτη, έρχεται η Πέμπτη, βαζελάκια, δεν σας έκατσε η έσταση που κάνατε για να παίξετε, η έφεση, να παίξετε με κόσμο. Αλλά εγώ το φοβάμαι αυτό. Γιατί ο Τανατζής θα παίξει 200% υπέρ σας. Κοίτα να δεις που θα βγει ο Τανατζής, βάζετε στοίχημα. Τανατζής, Σχοινάς, αυτοί θα βγουν. Καλησπέρα. Εδώ ο φίλος ο Αντώνης αυτό μου λέει, δεν μπορούσα να περάσω από την τζαβέλα. Ήμουν αμπλοκαρισμένος. Πολύ κόσμος, πάρα πολύ κόσμος. Πολύ κόσμος, ναι. Εμπρός. Γεια σας. Ναι. Θα μιλήσω με το ανθρώπινο καλά. Τι λέει. Λίγο πιο καθαρά μπορείτε. Να το χέρι από το... Λίγο πιο καθαρά. Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Τσουκαλά. Αμέ. Ο ίδιος, όχι. Δεν ακούω, φίλε, δεν ακούω. Ναι, γεια σας. Μίλα κανονικά, μην πιάνεις τη μύτη σου μόνο τώρα. Δεν θα σε καταλάβουμε. Εσύ είσαι στο σπίτι σου. Κρύβεσαι από τον εαυτό σου. Μίλα κανονικά, πιάνετε τη μύτη σας τώρα. Δηλαδή, έχουμε που έχουμε προβλήματα με τον ήχο. Μας κάνετε και τέτοια τρίκ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Ναι. Καλησπέρα. Από εκεί τηλεφωνώ. Ναι, ναι, ακόμα φίλε. Καλησπέρα, Σιγκό. Λοιπόν, δύο πραγματάκια θέλω να πω, παιδιά. Πες τα. Τον πρόεδρο και τα μάτια μας. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, αυτός ο πολλός σταθμός που έχουν εκεί πέρα προσπαθούν να διχάσει τον Ολυμπιακό λαό. Προσπαθούν να μας διχάσουν ένα τσοκωνόματα μεταξύ μας. Αυτές οι σκευωρίες πρέπει να κοπούνε. Ήδη βάλανε ταμπέλες, λέει ο στρατός και τέτοια, δεν τα είδες. Τώρα αυτά μας λένε. Τα είδα, τα είδα. Δεν μπορείς τώρα να τα βλέπετε. Στρατός, όπα εδώ μάινι με τους στρατούς. Αυτοί δεν βάζουν μυαλό, ό,τι και να γίνει. Η μόνη λύση είναι μία. Να σηκωθούν και να τσακιστούν και να πάνε στον αγύριστο. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Τον αγάπη και τον πλένει στο σαπούνι σου χαλάς. Εγώ αυτό έχω να πω, τον πρόεδρο και τα μάτια μας και το προηγούμενο το γατάκι που πήρε τηλέφωνο από τη Νέα Φιλαδέλφεια, ο ΑΕΚΤΙΣ, ποιος ήταν αυτός. Έχω ένα να του πω, ότι στους άλλους έχει κοκκινήσει ο σβέρκος τους. Αυτού θα κυτρινήσει, θα γίνει σαν του Κινέζου, όταν ανέβει απάνω. Αυτό έχω να πω. Έγινε φίλε. Ναι. Αδέρφια, καλά να είστε. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ρε γατάκι και εσύ από τη Νέα Φιλαδέλφεια που πήγε ο φίλος από την Κο. Η Μαρίνα, η μεταφράστρια, έχει περισσότερα πρωταθλήματα. Και από εσάς και από τον Μπόχ μαζί. Λοιπόν, όχι, για το τρέμουλο. Δεν φέρτε κάτι μια κουβέρτα τώρα, έχω κάτι κρυάδες. Ναι, ναι, ναι. Και το τυγράκο. Να σου πω κάτι. Γιατί λέει να βγω εγώ στο τηλεφωνικά στην εκπομπή του. Να βγεις εσύ, Θωμάιδη, σε εμάς. Λέει να βγω εγώ τηλεφωνικά στην εκπομπή του Θωμάιδη. Όχι, ρε, δεν θέλω. Εσύ θα βγεις εδώ. Μην ανοίγετε. Εσύ θα βγεις εδώ. Τι δουλειά έχεις με εμάς. Θα βγεις εσύ εδώ και να προσκυνήσεις. Λοιπόν, εμείς τι να πεις και συγγνώμη στον πρόεδρο του Ολυμπιακού που μετά ότι λέει. Θα πεις συγγνώμη. Βέβαια. Μην πει πολύ. Μόνο έτσι θα μιλήσουμε. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν,
Εμείς δεν έχουμε. Εμείς λέμε ό,τι βλέπουμε. Το τι δόλος υπάρχει από τη μεριά σου. Τι δουλειά έχεις εσύ με τους οπαδούς και του στρατού και όλα. Ναι. Του στρατού. Από εσύ υπουργούς έχεις. Τι δουλειά έχεις εσύ. Από εσύ υπουργούς. Ρε άλλο τώρα. Εσύ ένας τόσο καταξιωμένος δημοσιογράφος που έχεις κάνει τόσες αποκαλύψεις. Θα μιλήσεις με μένα τώρα. Τι ώρα. Με μένα. Τι δουλειά έχεις με εμάς εκεί. Εμείς είμαστε του στρατού. Ναι. Κάτσε εκεί εσύ που είσαι της δημοσιογραφίας. Ρε τους δημοσιογράφους. Καλησπέρα. Μια χαρά το πάτε ρε. Εντάξει, αλήθειες είναι όλα αυτά. Καλά κάνετε και γοητεύετε τον κόσμο του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ. Αυτό είπα και πριν. Καλά κάνετε, σε αφού σας ανέχονται αυτοί. Είδες, αυτά είπα. Για μας, κοίτα να δεις. Για μας. Ακούστε να δείτε, άλλο οι διαμαρτυρίες και αυτά. Αυτό είναι για τον κόσμο το δικό μας να καταλάβει κάποια πράγματα. Για τον κόσμο που καταλαβαίνει πάρα πολλά, να ξέρετε ότι προσφέρεται ευεργεσία στον Ολυμπιακό, κρατώντας τα πρόβατα του οπαδούς του Παναθηναϊκού και του ΣΑΕΚ έτσι. Και να χειροκροτάτε την καταστολή. Σε καταστολή. Σε καταστολή. Και τους βάζουν και χειροκροτάτε. Δεν είσαι εναντίον του Ολυμπιακού, είσαι εναντίον των προβάτων του Παναθηναϊκού και της ΣΑΕΚ που τους κρατά σε καταστολή. Θα έλεγε. Λέγοντας και στοχοποιώντας το Μαρινάκι. Όσο στοχοποιείς το Μαρινάκι, θα παίρνει κάθε χρόνο πρωτάθλημα. Βγάλτε το συμπέρασμά σας μόνοι σας. Από το στρατό. Γεια σας από τη Σκοπιά. Θα έλεγε. Γεια σας το Μάιντε από τη Σκοπιά. Θα έλεγε πρόεδρος του Ολυμπιακού να πάμε στη Γάμα Εθνική και εμείς θα το χειροκροτούσαμε. Ναι. Στο λιμάνι θα ήταν μέσα. Ναι. Στο βυθό. Εκεί που είναι κάτι βαλίτσι στον Παουκτζίδο. Εντάξει. Καλησπέρα. Κουτακί. Ναι. Έλα, καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, Τάκη μου, καλά είσαι. Καλή. Γιώργος από Μεσολόγγι. Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνεις, Τάκη, όλα καλά. Καλά, ναι, λέγε. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε αδερφέ μου, Ολυμπιακάρα μου. Ναι, ναι, ναι. Πες. Τέλος. Ναι, για αρχίδα. Θες μια γίδα. Σφραγίδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Έχω ασημεία 101. Τι έχεις? Ασημεία 101. Ναι. Έχεις πάει φαντάρος. Έχω 101. Ναι. Περιοχή Αιτωλικού, Αγία Σοφιά και τα λοιπά. Με το δίπλα το Φιλαράκο έχω παίξει αρκετές φορές. Επί Κωνσταρέλου υπόθεση. Είμαι από τους ανθρώπους που λένε δεν πιστεύω αυτά που λες, αλλά θα δώσω και τη ζωή μου για να τα λες. Η σημερινή κίνηση τη θεωρεί σωστή να πάνε εκεί στο καφενείο να κάνουν τι. Να αντιδράσει είναι. Δηλαδή αυτός ο... Περίμενε φίλε. Είχαμε στοχοποιήσει. Δεν μιλάς, σ' ακούω. Ναι κάτσε, ναι, ωραία. Ποια είναι η σωστή. Λοιπόν, ωραία. Εμείς καθόμαστε και υφιστάμεθα εδώ και 2 χρόνια. Δεν σ' ακούω. Ωραία, θα μείνω στην τηλεόραση, μας ακούσα το τηλέφωνο. Υφιστάμεθα εδώ και 2 χρόνια. Μην το κλείσεις. Τι να κλείσεις. Θα πέσεις σε παγίδα, μην το κλείσεις. Τι παγίδα. Όπα ρε. Όπα ρε κυνηγέ. Έχω φωτογραφίες εγώ με σένα. Δεν με μένα. Έχω φωτογραφίες εγώ με σένα. Σημαίνει ότι εγώ είμαι πιο Ολυμπιακός από σένα. Ρε εντάξει, μπράβο. Δεν πειράζει. Με γεια σου, με χαρά σου. Εγώ και με σένα. Με σένα. Με ποιο άλλο, με μένα ή τον Τάκη. Με μένα ή τον Τάκη. Τελειώνουμε εκεί και σου λέω. Κάτσε, δεν σου λέω. Σου λέω απλά. Άκουσε με, σταμάτα. Ναι, σταμάτα εσύ. Άκουσε με. Ναι. Όχι, μην το κλείνετε. Μην κλείνετε. Λέγε. Άσε με ρωτάκι να μιλήσω. Βλέπεις ότι θέλει να μιλήσω μαζί μου. Καμήλωσε την τηλεόραση. Άκου λίγο. Καμήλωσε τελείως την τηλεόραση να μιλάμε το τηλέφωνο. Μην κουραζόμαστε κι εμείς. Μην κουράζουμε και τους τηλεθεατές. Πες μου τι είπες. Δεν έχω τηλεόραση. Ωραία. Αφού ακόμα μέσα ακούγεται μέσα. Άστο να το ακούμε. Δεν έχω τηλεόραση. Από το τηλέφωνο σ' ακούω. Πες μου. Από το τηλέφωνο σ' ακούω. Λέγε, λέγε. Λοιπόν απλά. Εγώ, λέγε, το τρίγωνο που ζω σήμερα, ναι, εκεί στην Αιτωλικού, και αν θες να σου πω και ακόμα πιο συγκεκριμένα στοιχεία, λέγε, ρε, λέγε. Λέω ότι γι' αυτό που λες δεν συμφωνώ. Αλλά θα δώσω και τη ζωή μου, ναι, για να μπορείς να το λες. Ωραία. Πού διαφωνούμε. Που διαφωνούμε. Ναι. Αυτοί που πάνε εκεί, στο καφενείο εκεί, δεν θέλουν να κάνουν. Μια μορφή αντίδραση ειρηνική.
Γιατί αυτό που λες, κοίτα να δεις, αυτό που λες θα ίσχυε αν έλεγε ο άλλος την άποψή του και πήγαινα εγώ και τον εκοπάναγα ή τον προπυλακούσα. Στα επίπεδα του πολιτισμού, όπως έγινε η συγκέντρωση αυτή, δεν ισχύει αυτό που μου λες. Εγώ δεν αφαίρεσα σε κανένα τη γνώμη, ούτε εγώ απέτησα να λένε αλήθειες. Φιλαράκι, εγώ είμαι πιο Ολυμπιακός από εσένα. Ναι, παιδί μου, αλίμονο, δεν σου είπα εγώ τίποτα, Ολυμπιακάρα είσαι. Όχι και μ' αφέσω όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, τίποτα, φίλε, άκου, μεγάλε, που ήθελες και να μην σε κλείσουμε. Έλα εδώ, ρε, που θα μας έγνες και σε παγίδα. Η απάντηση, το θέμα δεν είναι ποιος είναι πιο Ολυμπιακός. Το παραδεχτήκαμε ότι είσαι εσύ πιο Ολυμπιακός από όλους. Ποιο είναι το θέμα σου, με εμάς μιλάς, που θα μας έγνες και σε παγίδα. Είσαι πολύ. Πες μου, αγόρι μου. Εσύ έδειξες. Μακριά, ανοιχτωμένος είσαι από τους ανθρώπους. Ναι, αγόρι μου, εντάξει, ανοιχτωμένος εγώ. Πες μου την παγίδα που θα με ρίξεις. Εγώ είμαι ανοιχτωμένος. Εσύ είσαι. Εσύ είσαι. Εσύ δεν έλεγες. Δεν έχεις δει την αίσθηση. Σιγά σιγά. Πες, αγόρι μου. Δεν υπάρχει καλή επαφή και δεν σε ακούω και δεν μπορώ να μιλήσω. Όχι, τώρα χάνεται. Όταν μιλήσει, χάνεται η επαφή. Για πες μου, ακούμε εμείς. Ηρεμώ εγώ να σε ακούσουμε εμείς. Εσύ δεξιά, όπως σε βλέπω στην οθόνη, ναι, δεν μιλάς. Ναι, παιδί μου, εγώ που εσύ μιλάμε μαζί. Μαζί, γιατί μαζί έχουμε... Και είσαι πιο Ολυμπιακός και είμαι και πιο βαθιά ανοιχτωμένος. Τον ίδιο με τον Κωνσταρέλο, αν θέλει. Ναι, έχουμε παίξει πυγμαχία με τον Κωνσταρέλο. Τι ωραία. Άντραβο, λοιπόν, τελειώνουμε και δεν χρειάζεται περισσότερα διεπιστευτήρια. Ναι, να το κρατούμε, ναι, το αφισβήτησα. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερα διεπιστευτήρια. Ρε εσύ, τι λέω, σου πάτε, μα δεν σε αφισβήτησα. Ρε εσύ, μη με τρελάνεις, δεν θα μου λες τα ίδια και τα ίδια. Σου λέω, δεχτήκαμε ότι είσαι πιο Ολυμπιακός από όλους μας και από μένα και από τον καθένα. Εγώ δεν το θέλω αυτό. Δεν είμαι Ολυμπιακός ο Μακάλης. Ολυμπιακός ο Τσαγκάρης. Ρε εσύ μπήκε σε διαδικασία σύγκρισης. Είμαι Ολυμπιακός αυτός που γυρίζει. Ρε μόνο σου μπήκε σε... Αυτοί που πάνε τώρα στο καφενείο, εκείνο στο Sky, γιατί πάνε. Δεν σου είπα. Όχι, ρε φιλαράκο, δεν μπορώ να πω. Δεν κατάλαβες, ρε φίλε μου. Μα δεν γίνεται. Σταμάτα, στο ξαναπώ. Πήγανε. Επειδή είμαστε της ίδιας ηλικίας, κάποια στιγμή άμα ξαναβρεθούμε, θα σου πω ότι αυτό που γίνεται, ναι, είναι απαράδεκτο. Πες το τώρα, ρε παιδί μου, γιατί είναι απαράδεκτο, γιατί, γιατί. Γιατί δεν πρέπει, είναι καφενεία. Η ελεύθερη γνώμη είναι ελεύθερη γνώμη. Ναι, εγώ απαγόρευσα. Ας τους να κάνουν το καφενείο τους, τι σε πειράζει. Δεν κατάλαβα τι λέει. Αυτό αγόρι. Αυτό ήταν δική μας, τι μας νοιάζει, να πάμε να κάνουμε τι. Ρε αγόρι μου, άκου να σου πω. Εντάξει, συμφωνώ. Και μια στοχοποίηση. Σταμάτα λίγο, ρε. Κάτσε, ρε τάκι μου. Δηλαδή, αυτό που λες, εγώ, δηλαδή έχεις δει να μην σεβόμαστε τη γνώμη του καθενός. Και το δικαίωμα να έχει μιλάς ο καθένας. Πες του να μην μιλάει. Πες του να μην μιλάει. Εγώ και εσύ μιλάμε. Ναι, όταν ο Κωνσταρέλος έλεγε ότι ο περήφανος νικητής είναι αυτός που κερδίζει με την αξία του, αυτό κουβάλισα σε όλη μου τη ζωή. Ναι, και πού κολλάει αυτό. Πού δεν ταιριάζει σε εμάς τον Ολυμπιακό, πού κολλάει. Να φύγουν τώρα κάποια παιδιά, ναι, κάποια παιδιά παρασυρώμενα και να πάνε εκεί στο καφενείο τους κάτω. Τι είναι παρασυρώμενα, ρε. Γιατί είναι παρασυρώμενα, ποιος θα παρασύρε. Για παρασύρε εσύ δύο παιδιά, μπορείς να τα παρασύρεις. Για παρασύρε δύο παιδιά, άμα το γουστάρουν να πάνε αυτά. Να παρασύρουνε τι, δηλαδή, τι τους είπαμε, πάμε, άμα δεν το έχει ο άλλος, να καγανακτήσει από πάρτι του, με αυτά που ακούει. Και πάλι, αυτό που λες εσύ, να σέβεσαι τη γνώμη, θα ίσχυε αν είχα απαγορεύσει εγώ στον άλλο να πει τη γνώμη του. Εγώ δεν έχω απαγορεύσει. Εγώ απέτησα και ο κάθε ένας που πήγε εκεί με την παρουσία του κάποια στιγμή να αρχίσουν να λένε αλήθειες. Γιατί αυτό το πράγμα που κάνουν είναι επικίνδυνο και στοχοποιείται κόσμος με αποτέλεσμα να υπάρχει και σχέδιο δολοφονίας του Προέδρου. Αυτά είναι, αγόρι μου. Τώρα από εκεί και πέρα, τι μου λες. Δεν αφισβητώ τίποτα, ούτε ως Ολυμπιακός, ούτε οτιδήποτε. Αλλά εγώ μιλάω, δηλαδή, ως ό,τι μου λες απαντάω. Δεν έχω να πω κάποια πράγματα μόνος μου, να βγάζω από την κοιλιά μου και να πηγαίνω από το ένα θέμα στο άλλο. Καλησπέρα. Τι να σου πω. Ναι, με ακούτε. Ναι. Σ' ακούμε. Σάκης είμαι. Με ακούτε. Ναι, ακούμε. Σάκης από Ζάκηστο. Γεια σου, Σάκη. Ολυμπιακός είμαι. Εντάξει, Σάκη. Πες, έλα, αγόρι μου. Έκλεισε. Ακούτε.
Έλα, λέγε, ποιο θέλει τα λεφτά, δεν ακούγεσαι. Πήγατε, λέω τελικά στο Sky σήμερα, στην Ματρία, πήγατε. Ναι, πήγαμε. Πώς θα πήγατε, τι είπανε, και έγινε καμία φασαρία. Όχι. Όχι, τίποτα. Πάντως εντάξει, και το Πρωτάθλημα πιστεύω φέτος θα το πάρουμε άνετα. Θα πληρώσει ο χοντρός τίποτα. Μπράβο, καλό βράδυ. Πού θα πληρώσει, αγόρι μου. Καλό βράδυ, ρε. Πού θα πληρώσει. Εσείς, ναι, πληρώνει ο Μαρινάκης, παίχτης αγοράζει. Θα πληρώσει, θα πάρει κανένα παίχτη. 150 εκατομμύρια έχει χαλάσει σε 4 χρόνια στον Ολυμπιακό. Και ο δικός σου σε βάζει και βάφει στα κάγκελα. Βάφει στα κάγκελα για να πάει κάτι στη λεωφόρο, βλάκα. Και ο άλλος ο βλάκας τον έχει πάει γάμα εθνική. Και του γράφει στο πούλο ότι έρχεστε. Αυτές είναι οι διαφορές μας, γι' αυτό σκάτε. Καταλάβες. Είστε και περήφανοι. Πάνω απ' όλα περήφανοι. Yeah. Έχεις τη Φιλής περηφάνεια και στην πλατεία Βάθης περηφάνεια. Καλησπέρα. Γεια σου παιδιά. Ήσουν και Ολυμπιακός από τη Ζάκυνθο. Ήσουν και Ολυμπιακός από τη Ζάκυνθο. Συγγνώμη. Είδες που τρέπεστε να πείτε το κολοχανίο σας. Καλησπέρα. Σταύρος από Αγία Παρασκευή. Ναι. Τα είχαμε πει και 2-3 μέρες πάλι. Λέγε φίλε. Δεν το κατάλαβα, προηγούμενος ήταν Ολυμπιακός. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε τη ζωή μας για να μιλάει ο Θωμαϊδής. Τι να αφήνουμε να μιλάει ο Θωμαϊδής, δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν ξέρω και εγώ δεν μπορούσα να βρέπα. Δηλαδή πρέπει να δίνουμε τη ζωή μας για να μιλάει το νούμερο. Όχι, εγώ δεν μπορώ να. Ή να χαλάμε τη ζαχαρένια μας τώρα έτσι και να. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Ούτε εγώ τι να. Τα είδα. Δηλαδή πρέπει να ρωτάμε τι ενέργεια θα κάνουμε. Γιατί αφού είναι, ο άνθρωπος είναι βαλτός αυτός. Ναι, και όποιοι πετάνε. Για ποια δημοκρατία, για ποια δημοσιογραφία μιλάμε. Και όποιοι πετάνε λάσπη, να καθόμαστε να λέμε δεν πειράζει. Μπράβο, να κάθομαι να ρωτάμε τώρα έτσι. Δεν το λέγαμε, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πήγε από γραφική και ήταν επικίνδυνη αυτό το πράγμα. Από φυλακή πήγανε σε δολοφονία. Όχι, όχι, αυτό το πράγμα τώρα έφυγε από τα όρια τη. Από φυλακή πήγανε σε δολοφονία. Πού βγάζει φυλακή. Δηλαδή, να σου πω κάτι, του πείραξε αυτό το Ολυμπιακάκια, αυτό το Ολυμπιακάκια το τελευταίο. Ναι. Τον πείραξε η συγκέντρωση εκεί πέρα και δεν τον πείραξε ότι έγινε το δικαστήριο του Μελισσανίδη πριν 10 μήνες και έφαγε πόσα χρόνια φυλακή. Μετά από 20 χρόνια έγινε το δικαστήριο. Όχι, δεν του πειράζει η δράση. Δεν του πειράζουν αυτά τα πράγματα. Να μην αντιδράσουμε. Η δράση, η δράση καλό είναι να υπάρχει. Αντίδραση να μην υπάρχει από πουθενά. Να λωνίζει ο κάθε μοιραδιά. Ή έχει δείξει δείγματα, δηλαδή. Α, κάτι άλλο. Δηλαδή ο κόσμος του Ολυμπιακού αυτό έχει δείξει η ιστορία του ότι δεν αντιδρά. Ότι δεν αντιδρά. Λοιπόν. Δηλαδή ο Γόδας, παραδείγματος χάρη, δεν αντιδρούσε. Που ήταν στο απόσπασμα στους Γερμανούς και ήταν τελευταία. Τελευταία του λέξη ήταν Ολυμπιακός. Okay. Δηλαδή, και είχε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Εγώ δεν έχω χρέος απέναντι στον Γόδα να αντιδρώ σε κάθε ρουφιάνο. Βέβαια. Τι να καθίσουμε, τον αφήσουμε να μιλάει δηλαδή ελεύθερα. Όχι, θα μιλάει ο καθένας και θα λέει να συκοφαντεί, άλλο να μιλάει. Το κατάλαβα αυτό. Να μιλάει και να λέει με στοιχεία. Να δούμε να μην πολεμάμε και εμείς από την μεριά μας, να είμαστε μαλάκες, έτσι. Φίλε, κοίτα να δεις. Να πούμε και ένα πράγμα να μην παρεξηγηθούμε. Να αρχίσεις, να μιλάς με στοιχεία. Με αυτά τα στοιχεία τα, να πηγαίνουν στα δικά. Αυτά τα στοιχεία. 20 χρόνια να πάρει την ιστορία του Μέλισσα. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Άκου. Για να μην παρεξηγηθούμε και για τη στάση μας. Να μιλάει κάποιος με στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία να πηγαίνουν. Όταν βλέπεις ότι ένα δευτερόλεπτο. Αυτά τα στοιχεία που έχει. Να μπορεί να πηγαίνει να τα δίνει στην πραγματική δικαιοσύνη. Η πραγματική δικαιοσύνη. Η πραγματική δικαιοσύνη, έτσι. Η δικαιοσύνη κανονική να τα δικάζει και να αποφαίνεται. Εντάξει. Αλλά δεν λέω εγώ 20 χρόνια, ολοστοιχεία ακούω από το συγκεκριμένο, ένα φυλακή δεν έχει κλείσει. Και αυτός κάνει το δικαστή. Και όλο δικαστήριο, ένα φυλακή δεν έχει κλείσει. Και γίνονται οι δολοφονίες και κοιτάει για τις γρατζουνιές. Δίπλα υπάρχει δολοφονία στο μπάσκετ και κοιτάει για εδώ πέρα, καταλαβες. Ναι, ναι. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Αυτές είναι οι απορίες μου εμένα. Ρε Θωμαϊδη, ο μπαμπάς Αλαφούζος είπε ότι έδωσε κάτι εκατομμύρια, για ψάχτα όλα στη σειρά. Έχουμε βαλίτσες, έχουμε λουλούδια, έχουμε ποδοσφαιριστές, έχουμε 20 χρόνια και τι δεν έχουμε. 20 χρόνια και τι δεν έχουμε. Μελισσανίδης καταδικάστηκε και δεν ψάχνες ρε φίλε εκεί πέρα τι έγινε εκεί. Καταδικάστηκε πριν 10 μήνες για τα πετρέλαια, πλαστογραφίες και όλα αυτά. Φίλε, δεν τα ακουμπάμε, δεν τα λέμε στον κόσμο. Δεν πρέπει να καθόμαστε να ακούμε τι λέει ο καθένας. Δεν μπορούμε, δηλαδή, σαν Ολυμπιακός, εγώ δεν μπορώ να διαμαρτυρηθώ. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ότι είναι ελλειπής η πληροφόρηση. Πρέπει να αφήσω τον Βαλτό να μιλάει. Όχι, να του αφήσω. Τελειωμένοι είναι. Και μέσα στον Πειραιά. Τελειωμένοι. Και μέσα στον Πειραιά. Να του αφήσουμε να μιλάνε. Όχι. Όχι, να μιλάνε. Εγώ να λένε αυτά που σκεφτόμουν. Πρέπει. Άκου, Άκη μου, άκου, Τάκη. Σκεφτόμουν γιατί έρχονται όλο γύρω-γύρω από τον Πειραιά.
σας έχει προβληματίσει αυτό. Γιατί έρχονται όλοι γύρω-γύρω, μήπως σου αρέσει κάτι άλλο, θα μας έρχει κανένα Σαββίδης. Μήπως σου αρέσει να είναι κοντά στους Μιαδεσγά. Αυτό τους αρέσει. Για κοίταξε το. Να ξύνεται λοιπόν, στην κλίτσα του Τσοπάνη. Λοιπόν, επικροτώ την κίνηση, έτσι και είμαστε ελεύθεροι σε νορμάλ πλαίσια να κάνουμε αυτό που θέλουμε και δεν ρωτάμε κανέναν. Γίνεται να πω εγώ σε έναν άνθρωπο να πάει, να μην πάει, στον οποιοδήποτε. Ο καθένας εδώ που μας κοιτάει έχει επιρροή στο παιδί του, να είναι ένα παιδί 15 χρονών, δηλαδή μπορεί να έχει επιρροή. Να του πει πήγαινε εκεί, έλα μαζί μου σε μια επίσκεψη θα έρθει το παιδί. Ή να του πει πήγαινε εκεί. Άσε την κόμενα και άσε την ταλαβέρι σου και τραβήξεις τις πορείες, να τραβιέσαι μέσα στους δρόμους, να διαμαρτύρεσαι για κάποιους. Αν δεν το έχει από μόνος του να του βγει η αγωνία του και η αγανάκτησή του, νομίζεις ότι μπορεί ο καθένας. Δεν γίνονται ρε μάγκες αυτά που λέτε ή αυτά που προσπαθούν. Θα του πω εγώ του αυτά... Τάδε, πάμε εκεί στο Sky να φωνάξω και θα πει έλα πάω. Κοιτάξτε, απαντήστε κόμενα, λέω σε παρακαλώ, δεν θα υπογράψω σήμερα. Θα πάω στο Sky να σου δώσω ένα δρόμο. Ναι. Στα τσιμέντα. Αυτό αυθόρμητα είναι από Ολυμπιακούς που αγαπάει την ομάδα τους. Και ούτε στρατός υπάρχει ούτε τίποτα. Δεν θα προσβάλλετε. Καταρχήν προσβάλλει στο κάθε άτομο την αξιοπρέπεια και τη βούληση του κάθε ατόμου. Το στρατός είναι τσουβαλοποίηση. Σας βολεύει η τσουβαλοποίηση γιατί δεν μπαίνουμε σε γενικότερα, σε ειδικότερα. Καλό είναι το γενικότερα, είναι ο Μαρινάκης πληρώνει, οι διαιτησίες και τέτοια. Ναι, ναι. Μόλις πάμε στα ειδικότερα, κοκοκό. Και λάδι τι, και αυγό τίποτα, έτσι. Μπορείτε να τσιβαλοποιείτε, το έχετε κάνει. Εμείς τι θέλουμε από εδώ, να αναδείξουμε τις τακτικές σας και τους τρόπους σας. Εσείς έχετε δικαίωμα να λέτε ό,τι θέλει. Εμείς όμως είναι αναφέρον το δικαίωμά μας να ανακαλύπτουμε την απατεωνιά σας και το δόλο σας και ποιοι είναι οι πραγματικοί σας σκοποί. Ο πραγματικός σας σκοπός, έτσι. Και σας το ξαναλέω, τέτοιου είδους εκπομπές και τέτοιου είδους πρόεδροι είναι βούτυρο στο ψωμί μας, εμάς σαν Ολυμπιακό. Εμείς θέλουμε Αλαφούζους, θέλουμε Μελισανίδης, έτσι, Ρεστάκους θέλουμε, κάτι Λουστράκους θέλουμε, έτσι. Για κάποιους που βλέπουν μέχρι τη μύτη τους. Αν θέλουμε να δούμε και παραπέρα, θέλουμε και κανένα επενδυτή. Αλλά ως προς την πρεμούρα που έχετε, να ξέρετε ότι προσφέρεται ευεργεσία η παρουσία και του Αλαφούζου και του Μελισανίδη προσφέρει ευεργεσία στον Ολυμπιακό και του Σαββίδη. Καλησπέρα. Με την ανυπαρξία τους. Εσάς θέλουμε. Άλλο που σας βρίζουμε για να μην να γίνετε ένα χαρμάνι, να νομίζετε μήπως πάρετε τζάκα. Και λίγο αξία. Σας δουλεύανε με τον Τζάκα, ρε κορό. Με το φραπέ. Και πηγαίνατε εκεί πέρα σαν νούμερα έχετε γίνει. Οπαδί. Δεν είναι, δεν κάνεις κανένα δύσκολο έργο, ρε Θωμαίδη. Τους έχει πιάσει κορόιδο ο Τσάκας με ένα φραπέ. Και μίλαγε με τη μάνα του που του λέγε τι θα μαγειρέψει. Έλα, παιδί μου, να φας, σε βλέπω στην τηλεόραση. Και σας έλεγε ότι μιλάει σε Άραβα. Σε αυτόν τον κόσμο απευθύνεσαι. Δεν πιάνεις κανένα κορόιδο. Εύκολη, πρόβατα είναι, πάνε μόνοι τους. Μην νομίζεις ότι έχεις καμιά αξία. Μόνοι τους πάνε. Εμπρός. Δεν προσυλλήτησες και τίποτα ξύπνιους. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. 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 Δεν ακούγεστε, είναι δύσκολη η επικοινωνία. Ναι, γεια σας. Λέγομαι Γιώργος και πάνω από Λούτσα. Το Γιώργος το ακούσαμε, τηλεφωνείτε από κάπου, τώρα αν μπορείτε όσο πιο καθαρά γίνεται εμείς... Το λέω. Από Λούτσα, από Λούτσα. Ναι, από Λούτσα. Πείτε, δεν θα μιλάμε καθόλου. Πείτε τι θέλετε να πείτε, για να έχουμε καλύτερη επικοινωνία. Ναι, πέρα από χτέμετα. Θέλω να ρωτήσω, Δεν ακούγεται, πάμε σαν λίγα, δεν έχουμε γιατί. Παιδιά, είναι πολύ δύσκολο. Συγγνώμη, είναι δύσκολη η επικοινωνία. Θα θέλαμε έλα, πιο κοντά σας, πάτε. Να επικοινωνήσουμε. Εντάξει, τώρα, άνθρωπος είναι καλησπέρα. Γραμμή, έτσι. Έλα τώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Ναι. Κάνετε καλά. Καλά είμαστε. Κοιτάξτε, θα συνεχιστεί αυτό το έργο. Έχουν αποφασίσει ότι άλλος παίρνει τα πρωταθλήματα, άλλος αγοράζει σταθμούς. Δεν μπορούν διαφορετικά. Θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι μπορούν να περάσουν το χέρι τους. Μήπως κερδίσουν κανένα δύο άτομα ακόμα και κανένα δύο συμπάθειες. Αυτό που έχουν να κερδίσουν είναι τα 20 χρόνια που είπε ο πρόεδρος ότι θα ακολουθήσουν και μετά τα παιδιά μου να παίρνουν πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να το ανεχτούν. Τους αρέσει βέβαια το κόκκινο,
τους αρέσει όλα αυτά που τους κάνει ο Ολυμπιακός. Πριν λίγο άκουσα σε ένα σταθμό που δυστυχώς επικοινωνούσα πολλά χρόνια να αναφέρει ότι την πορεία η οποία έγινε σαν κωμωδία. Λοιπόν, λυπάμαι για τον Ηρακλή, τον Αντίπα που είναι. Γιατί δεν είχε επεισόδια για αυτό. Και συμμετέχει σε αυτή τη συζήτηση. Που ήταν Ολυμπιακός και πέτυχε από τη Λίγκη, τι έγινε. Ο Ηρακλής ο Αντίπας είπε κωμωδία. Όχι, δεν το είπε. Όχι, όχι, ο Ηρακλής. Δεν αναφέρθηκε ο Ηρακλής σε αυτό. Όχι, ο Ηρακλής δεν είπε κάτι. Ο συμμετέχος στην εκπομπή. Ναι, γιατί δεν είχε επεισόδια. Πώς λέγεται ο άλλος. Σούτος. Το τέρας της δημοσιογραφίας δεν έχει τύχει να το ξέρω. Ναι, δυστυχώς δεν υπάρχει πια μεση θέρον κωμωδία. Δεν πρέπει να μετέχει πια κανείς. Είπε αυτός ο Ζούτος κωμωδία τον κόσμο του Ολυμπιακού, ο Ζούτος. Ναι, είπε ότι το θεωρώ λέει κωμωδία αυτό το οποίο έγινε σήμερα. Δεν είχε επεισόδια μάλλον. Δεν είχε μάλλον επεισόδια. Να το χαρεί, να το γράφει αύριο. Για πάμε. Ναι, και τι είπα. Ξέρεις τι γίνεται. Τώρα, ρε παιδάκι μου, ξέρεις τι γίνεται. Τώρα αυτοί δεν δίνουν και πενταράκι. Αυτοί οι ανύπαρκτοι πρόεδροι τους, οι οποίοι είναι τσαμπατζίδες βασικά. Σου λέει τώρα ο ένας εκεί δίνει, εμείς τώρα με το τρίο λέει. Ρε παιδιά, για φύγετε μου, τάκι, για πες μου κάτι άλλο. Εσύ που είσαι και ηλικιακά κοντά είμαστε. Θυμάσαι κάποτε ο καπετάνιος σε ένα μάτς Παναθηναϊκού ΑΕΚ που είχε πιάσει από τη γραβάτα το Μελισανίδη και τον είχε κατεβάσει φορά παρτίδα, γιατί το δείχνει και τηλεόραση. Αυτός είναι ο Τίγρης, αυτός είναι που έρχεται. Ναι. Που τον είχε κατεβάσει ο καπετάνιος κάτω, που αναγκάστηκε ο καπετάνιος κάποια στιγμή να αποχωρήσει γιατί δεν μπορούσε να τα βάλει με τον Ολυμπιακό. Ποιος αυτός τώρα που κάνει, δηλαδή, μήπως τον είχε πιάσει για να τον αναγκάσει τώρα να του κάνει δουλειές δικές του. Όχι, σου λέω, μήπως ήταν τόσο προνοητικός που ήξερε τι θα γίνει μετά από 20 χρόνια, ότι θα είναι εργαλείο του, ο Τιγράκος. Δεν μου λέτε. Όχι, εγώ σου λέω. Ξέρετε τι πάει να πει να είσαι ΑΕΚτζής. Ξέρετε. Περήφανος. Είναι διαφορετικό, λέει, να είσαι ΑΕΚ. Όχι. Το έλεγε ο Νικολάης. Σημαίνει να βγάζεις το σκασμό και να μην βρίζεις τον Μπάγεβιτς. Ποτέ. Μα βέβαια. Αυτά είναι τα καινούργια έθιμα, να το ξέρετε, είναι τόσο μαγείες αυτές. Τον είχαν πλακώσει στη Φιλαδέλφια, στην Καλλιθέα. Όχι, πλακώσαν όταν ήταν ένα άτομο. Ναι. Μόνο του. Πήγανε καμιά 200 αριά. Ξέρανε χωρίς μήνυση και τέτοια. Και τώρα τον έχουν μαζί. Δεν πάρατε να ακουμπήσουνε τώρα. Πα. Ιερή Αγελάδα. Η Λιμνούλα. Άκου να σου πω, το έχω ξαναπεί. Παρόλο που έχω αντιπαλότητα με τον Παναθηναϊκό, οι ΑΕΚτζίδες είναι χειρότεροι οπαδοί από τους Παναθηναϊκούς. Το ξέρω, ρε Τάκη. Κάποτε λέγανε, ελάτε παιδιά, εδώ είμαστε με τον ΠΑΟΚ να βοηθήσουμε. Ναι, παλιά, ναι. Το 80. Θήλω ΑΕΚ ενωμένοι και όλοι οι άλλοι. Τα θυμάσαι αυτά. Και να σας πω και κάτι. Πριν τον Μπάγεβιτς γινόταν το έλα να δεις. Δεν ήταν τον Μπάγεβιτς η αρχή, είχανε κόμπλεξ. Είναι αυτό που λέει ο Τάκης, είναι φίδια κολοβά. Βέβαια. Τελειώσαμε. Ναι, ο Μπάγεβιτς λοιπόν, ήταν η αφορμή. Έτσι. Οι αιτίες είναι πολλές. Είναι περήφανοι, ας κάθονται τώρα εκεί να μέφονται τα 3 χρόνια που πήραν πρωτάθλημα και έχουν ξεχάσει από την εποχή. Από την εποχή των Μπελόμα από εκεί έχουν να πάρουν πρωτάθλημα. Ο άλλος επενδυτής της συμμαχίας, ο οποίος έρχεται τη σειρά του, τι έγινε, το πρωτάθλημα θα το πάρει φέτος, τι, έχουμε πολύ γελιο να ρίξουμε, μην το βλέπετε, έχουν πλάκα, είναι οι άνθρωποι γελοί οι άνθρωποι, εντάξει. Να σου πω τώρα κάτι. Για τον Ιβάν λες. Δεν σ' άκουσα. Για τον Ιβάν. Για τον Ιβάν λέω. Ναι, τον τρομερό. Να, έλα, εδώ μεταξύ, πάει κοροϊδία σύννεφο, δεν έχει τίποτα. Ο ένας κοροϊδεύει τους άλλους, τον άλλονα, μεταξύ τους. Και τελικά τους πιάνει μαλάκι στον καφούσο. Ναι, και τους παίρνει τη δεύτερη θέση. Ναι. Το κύπελο, την τεσσάρα που φάνηκαν οι παοκτζίδες. Άμα παρατηρήσεις, φίλε, τι γίνεται. Κοίτα, ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει. Όλοι οι άλλοι βράζουν στο ζουμί τους. Κοιτάει πώς θα ρίξει ένα στον άλλονα. Γιατί κάτι λυκοφιλίες αυτές τώρα τις είδατε. Τις φιλίες, τι φιλία. Αν υπάρχει ρεστάρισμα, ναι, δεν υπάρχει φιλία. Μόλις δίνε το ξεροκόμματο, θα πέσουν πάνω βουταρία. Θα τη δούμε τώρα τη φιλία. Κάτι κάνει φιλία τώρα ο Άστεγος τώρα. Μόλις δει το ξεροκόμματο την πριζόλα. Ναι, λοιπόν, και όλοι μαζί κορδίζουν τους οπαδούς τους. Εμείς, σας το λέω, δεν θα το πω πολλές φορές για να μην σας κυπνάω.
μας βολεύει η ύπαρξή σας. Θέλουμε Μελισανίδες, θέλουμε Αλαφούζους, θέλουμε Σαβίδιδες, θέλουμε Θωμαίδιδες να πουλάνε σανό, να το τρώνε τα πρόβατα. Έτσι. Λοιπόν, όσοι θέλουμε αυτό, δεν θέλουμε πρώτο του ποδοσφαίρου, βέβαια. Θα τα πούμε την Παρασκευή πάλι. Τα λέμε την Παρασκευή. Γεια σας, πρόβατα. Γεια. Από το στρατό.